Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 29 Μαρτίου του 2021 και σήμερα θα ανοίξουμε, κατά τη γνώμη μου και τη γνώμη πάρα πολλών κριτικών και όχι μόνο, ένα πολύ σημαντικό θέμα που η αλήθεια είναι δεν κατάφερε να το επισκιάσει η πανδημία, γιατί ήδη το προηγούμενο διάστημα είδαμε και δυναμικές κινητοποιήσεις σε επίπεδο Κρήτης. Ποιο είναι αυτό? Μα οι δασικοί χάρτες, όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει. Οι κόκκινες γραμμές που θέτουν οι πολίτες για πολύ κόσμο θεωρούν ότι οι δασικοί χάρτες είναι ένα θέμα που απασχολεί κυρίως τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Αυτό βεβαίως δεν ισχύει, αφορά την πλειοψηφία των πολιτών της Κρήτης, την πλειοψηφία των πολιτών της χώρας. Και γιατί λέω χώρας? Γιατί στη διάρκεια της εκπομπής θα δούμε πώς προσεγγίζουν αυτό το θέμα για τους δασικούς χάρτες άνθρωποι από την Χαλκιδική. Θα παρουσιάσω όμως ευθύς αμέσως τους εκλεκτούς καλεσμένους, λόγω της πανδημίας βεβαίως, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ένας ο καλεσμένος στο στούντιο, όλοι οι υπόλοιποι με τη δυνατότητα του Skype αλλά και της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Μαζί μας εδώ στο στούντιο, φορώντας την μάσκα ασφαλείας, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ο κύριος Μύρων Χιλετζάκης. Κύριε Χιλετζάκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε δάσκαλα, είσαι εσάς και στους τηλεθεατές σας. Θα πάμε στο Ρέθυμνο και θα καλησπερίσουμε τον νομικό, τον κύριο Νίκο Κοντζαμπασάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Κοντζαμπασάκη. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα στους ακροατές μας, στους τηλεθεατές μας. Μαζί μας η διευθύντρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η κυρία Μαρία Κοζηράκη. Καλησπέρα σας, κυρία Κοζηράκη. Καλησπέρα σε όλους. Και ο πρόεδρος των Αμπελουργών Κρήτης, ο κύριος Πρίαμος Ιερονυμάκης. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Ιερονυμάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα στους ακρατές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει όμως συντονιστικό Κρήτης. Όπως γνωρίζετε, έχει φτιαχτεί συντονιστικό Κρήτης, το οποίο είναι για τους δασικούς χάρτες. Και παλεύουμε μέσα σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν επιτροπές σε όλους τους νομούς και εκπρόσωποι μας σε όλους τους νομούς. Επαρτίζεται από όλες τις εταιρικές οργανώσεις των νομών και των τεσσάρων νομών και όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μάλιστα. Έτσι. Θα τα πούμε στην πορεία. Θα ήθελα προτού ξεκινήσουμε τη συζήτηση για να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές, ενδεχομένως αυτούς που δεν το έχουν κατανοήσει. Θα πάω στις οθόνες της εκπομπής και θα δούμε τον χάρτη της Κρήτης. Θα δούμε τον χάρτη της Κρήτης πώς διαμορφώνεται με βάση τους δασικούς χάρτες. Μιας και είστε εδώ, κύριε Χιλετζάκη, βλέπουμε τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, και βλέπουμε πώς διαμορφώνονται οι δασικοί χάρτες με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουν προκύψει. Θέλω ένα πολύ γρήγορο σχόλιο. Τι βλέπουμε ακριβώς εδώ, κύριε Χιλετζάκη? Βλέπουμε το έντονο πράσινο που είναι το δασικό, βλέπουμε το μαύρο που είναι οι χορτολιβαδικές και βλέπουμε και τις περιοχές που δεν είναι ούτε χορτολιβαδικές ούτε δασικές. Το μεγάλο όμως πρόβλημα είναι το έντονο πράσινο. Επιτοπλίστω το βλέπουμε Χανιά και Ρέθυμνο και Λασίθη. Ο νομός Ηρακλείου έχει και αυτό το δικό του πρόβλημα, αλλά περισσότερο νότια. Δηλαδή τα αστερούσια όρη, ο νότος του νομού Ηρακλείου είναι καταπράσινος όπως βλέπετε και όλα αυτά τα πράσινα είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό. Γι' αυτό αντιδρούμε εμείς ότι πρέπει οι χάρτες να αποσυρθούν, να ξαναξιολογηθούν και να βγουν με νέα χαρτογραφικά υπόβαθρα. Άρα, εκεί που είναι το έντονο πράσινο είναι και το πρόβλημα. Βλέπουμε ότι Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθη αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Καλύτερα τα πράγματα για το Ηράκλειο, χωρίς να σημαίνει όμως ότι το πρόβλημα και εδώ στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου δεν υφίσταται. Πάμε να δούμε τώρα κάποια στοιχεία, πολύ γρήγορα για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές, τι είναι οι δασικοί χάρτες στο κτηματολόγιο. Οι δασικοί χάρτες καταρτίζονται με την οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων από την φωτοερμηνεία ιστορικών και πρόσφατων αεροφωτογραφιών σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Τα αποτελέσματα της οριοθέτησης αυτής εμφανίζονται σε υπόβαθρα, αρθοφωτογραφίες πρόσφατης απεικόνησης. Τι εμφανίζεται όμως στους δασικούς χάρτες? Τα όρια των οριοθετημένων οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και ρυθμοτομικών σχεδίων, τα όρια οικισμών που δεν έχουν οριοθετηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και των πολεοδομικών μελετών που δεν έχουν εγκριθεί για οποιοδήποτε λόγο,
Τα όρια των επικιστικών διατάξεων είναι οι γνωστές διανομές. Τα όρια των τελεσίδικων πράξεων χαρακτηρισμού που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια δασική υπηρεσία της κάθε περιοχής. Τα όρια των εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί δασωτές ή αναδασωτές. Και για αυτούς που θέλουν περισσότερες πληροφορίες, σε αυτόν τον πίνακα φαίνεται ο τρόπος που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν είτε σε αυτές τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που βλέπουμε, είτε σε τηλεφωνικά κέντρα, αναπεριφερειακές ενότητες, βλέπουμε στο Ηράκλειο, βλέπουμε και στο Λασίθι. Αναταχτά χρονικά διαστήματα θα έχετε την ευκαιρία να βλέπετε αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας για τυχόν απορίες. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν πάρα πολλές απορίες και ακόμα πιο πολλές κόκκινες γραμμές. Πάμε και στον τελευταίο πίνακα, όπου είναι το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Αυτοί είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Νομίζω ότι θέσαμε έτσι τις βάσεις για το τι είναι δασικοί χάρτες. Πάμε τώρα να το εξειδικεύσουμε. Και θα έρθω σε εσάς, κυρία Κοζηράκη, γιατί υπάρχει μία εξέλιξη και θα το πάω με βάση και την επικαιρότητα. Γνωρίζω, με βάση και το δελτίο τύπου που πήραμε σήμερα, ότι υπήρξε μία τηλεδιάσκεψη στην περιφέρεια, με τη συμμετοχή και της περιφέρειας Κρήτης. Από ό,τι γνωρίζω, σε αυτή την τηλεδιάσκεψη συμμετείχατε και εσείς και φαίνεται ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος βλέπει θετικά το αίτημα της περιφέρειας Κρήτης για διορθώσεις στους δασικούς χάρτες. Θα ήθελα να μου πείτε περισσότερα στοιχεία γι' αυτό, γιατί είναι μια εξέλιξη που προέκυψε σήμερα το απόγευμα. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο δεν προέκυψε σήμερα. Είναι μια τακτική, είναι μια προσέγγιση η οποία συμβαίνει από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Εγώ το λέω σήμερα γιατί έχω μπροστά μου το δελτίο τύπου που λάβαμε σήμερα. Γι' αυτό το αναφέρω. Με τη σημερινή ημερομηνία. Έγινε τηλεδιάσκεψη σήμερα. Έγινε η τηλεδιάσκεψη αυτή, όπου ο Υπουργός Περιβάλλοντος, μάλλον όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, άκουσαν την αποκεντρωμένη διοίκηση και την περιφέρεια, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και στο νότιο, του Νοτιού Αιγαίου, που έχουμε παρόμοια θέματα και προβλήματα. Επίσης, συζητήσαμε το γεγονός ότι η πρόταση που υποβάλαμε εμείς για τους ασπαλάθους και κάποια δασικά είδη περνάει την Τετάρτη από Τεχνικό Συμβούλιο Δασών. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν για κάποιους χαρακτηρισμούς εκτάσεων, όπως είναι οι δασωμένοι αγροί ή οι φρυγανώδεις εκτάσεις, θα υπάρχουν αλλαγές. Αλλά μένει να τις δούμε. Για τις φρυγανώδεις εκτάσεις όμως, κυρία Κοζηράκη, δεν υπήρχε και μία ακόμα αναφορά το 2019. Τι αλλάζει σήμερα? Υπό προϋποθέσεις, οι φρυγανικές αυτές εκτάσεις δεν αποτυπώνονταν σαν δασικές, αποτυπώνονταν σαν χορτολιβαδικές. Αυτό που αλλάζει σήμερα είναι για είδη όπως ο ασπάλαθος, ο σχήνος, το ρίκι, είδη τα οποία με το που εγκαταλείπεται μια γεωργική καλλιέργεια μέσα σε 2-3 χρόνια έχουν καταλάβει όλη αυτή την περιοχή, τα οποία ήδη αυτά, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν είναι χορτολιβαδικά ή φρυγανώδη. Είναι δασικά ήδη. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι σύμφωνα με την νομοθεσία, οι υπηρεσίες, το κράτος, το δημόσιο, τα διαχειρίζεται όπως ακριβώς τα διαχειρίζεται με τα ψηλά δέντρα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δηλαδή, πάνω από 25% συμμετοχή σε ένα οικοσύστημα είναι δάσος, 15-25% είναι δασική έκταση και κάτω από 15% χορτολιβαδική έκταση. Σήμερα λοιπόν έχουμε κάνει ήδη την πρόταση αυτή εδώ και κάμποσα χρόνια. Ξανά με αυτή την πολιτική ηγεσία την έσπρωξαν, την έδωσε στο Τεχνικό Συμβούλιο και μένει να δούμε αν θα περάσει, που εμείς κάνουμε μία διαβάθμιση όπου συμμετέχει ο ασπάλαθος. Ουσιαστικά δηλαδή τι αλλάζει με αυτό, κυρία Κοζηράκη? Γιατί εγώ βλέπω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές σε κάποια φυτά, θα το πω πολύ απλά. Άρα δεν πρέπει να μελετήσουμε από την αρχή τους λεγόμενους δασικούς χάρτες? Και αν ναι, αυτό δεν θα πάρει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα? Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί και σύμφωνα με την νομοθεσία μέχρι να κυρωθούν και να γίνουν αμετάκλητοι δασικοί χάρτες. Δηλαδή, οτιδήποτε συμβεί διοικητικό, νομικό, δικαστικό, μέχρι να κυρωθούν οι δασικοί χάρτες, απορροφούνται, αποτυπώνονται όπως είναι στο δασικό χάρτη. Αυτό προβλέπεται έτσι κι αλλιώς. Αυτή τη στιγμή η προσέγγιση, αυτή η πρόταση που κάναμε, δεν αφορά τις φρυγανικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, αφορά δασικά είδη. Μάλιστα. Αφορά μια προσπάθεια
ουσιαστικά να απεμπλέξουμε γεωργικές εκτάσεις οι οποίες εγκαταλείφθηκαν για ένα χρονικό διάστημα και δάσωσαν, οι δασωμένοι αγροί όπως λέμε, και κάποιες δασικές εκτάσεις που έχουν αποτυπωθεί έτσι ως δασικές και δεν είναι. Μάλιστα. Θα δούμε δηλαδή μία μείωση, μία διαφοροποίηση στα ποσοστά αυτά. Θέλω να δώσω και ένα άλλο στοιχείο της επικαιρότητας σήμερα, επικαλούμενος μία συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον Αντένα Δυτικής Κρήτης και στους συναδέλφους τον Μανώλη τον Κονσολάκη και τον Γιώργο τον Γεωργακάκη, η κυρία Μπακογιάννη. Ερωτηθήσα λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα και για το γεγονός ότι οι τοπικοί φορείς των Χανίων ζητούν τη διακοπή της διαδικασίας ανάρτησης προκειμένου να προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο σε αναμόρφωση των δασικών χαρτών. Η κυρία Μπακογιάννη επεσήμανε ότι ο Πρωθυπουργός, μετά από την ενημέρωση την οποία του κάνανε, παρενέβη και θα υπάρξει, λέει, μία νέα επεξεργασμένη θέση του Υπουργείου Περιβάλλοντος εντός ολίγων ημερών. Να υποθέσω ότι είναι αυτό που μας λέτε τώρα, κυρία Κοζηράκη. Για να το πω λέει, πρακτικά, λέει η κυρία Μπακογιάννη, δεν θα επιβαρυνθεί κανένας πολίτης με τα λάθη. Θα υπάρξει ο χρόνος να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε σωστά τους δασικούς χάρτες, ώστε να μην πάει και χαμένη μια δουλειά που, κατά τη γνώμη μου, το μελετητικό γραφείο που την ανέλαβε την έκανε εξαιρετικά επιπόλαια, λέει η κυρία Μπακογιάννη, αναφερόμενη στα λάθη στα Χανιά και το Ρέθυμνο και λέγοντας ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα στο Ηράκλειο. Αυτό είναι η είδηση που προέκυψε σήμερα, μάλλον η συνέντευξη που προέκυψε σήμερα στη Δυτική Κρήτη, για να βάζουμε σιγά σιγά όλα τα δεδομένα. Καταρχήν να πω ότι ήδη είναι ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές, 2810-38000 στο τηλεφωνικό κέντρο της Κρήτη TV, ώρα εχμής στην Κρήτη TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook, δασκαλάκης@kritetv.gr, το mail της εκπομπής για τα δικά σας ερωτήματα τα οποία και θα θέσουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλές απορίες και αυτό το βλέπουμε και από τα ερωτήματα που ερχόταν πριν την απόψινη εκπομπή εδώ τις τελευταίες ημέρες. Θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Ιερονιμάκη, και να μου σχολιάσετε λίγο αυτές τις τελευταίες εξελίξεις. Πώς βλέπετε σε αυτές τις τελευταίες εξελίξεις? Η κυρία Κοζηράκη μας είπε ότι την Τετάρτη θα υπάρξει μια ανακοίνωση, θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις, θα υπάρξουν κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις στο θέμα των δασικών χαρτών. Ό,τι έχει γίνει, κύριε Δασκαλάκη, μέχρι τώρα, έχει γίνει παράτυπα. Και θεωρώ ότι το πράγμα που εκεί που πήγε έγινε μέσα, ειλικρινά το λέω, μέσα από ένα παρακράτος το οποίο δούλεψε και φτάσαμε εδώ πέρα. Και για να γίνω συγκεκριμένος, υπάρχει κάπου νόμος ή υπουργική απόφαση που να λέει αυτά τα συγκεκριμένα τα οποία έχουν φρυγανώδη ή όλα αυτά τα οποία θαμνώδη θα εντάσσονται στα δασικά? Υπάρχει το θέμα του ιδιοξιακού καθεστώτος, το οποίο δεν συζητείται, που είναι το σημαντικότερο. Υπήρξε ποτέ στη συζήτηση μέσα από τις υπηρεσίες ότι εδώ πέρα έχουμε ένα καθεστώς διαφορετικό στην Κρήτη, όπως και τα Επτάνησα και άλλες περιοχές, μην τις αναφέρω. Αλλά μιλάμε για την Κρήτη τώρα, ότι υπάρχει ένα άλλο καθεστώς, το οποίο αναφέρεται από την εποχή που ενώθηκε η Κρήτη με τη μητέρα Ελλάδα, αναφέρεται στο άρθρο 62 του 779, αναφέρεται στο άρθρο 37 του 4280 του 14, παράγραφος 1 αναφέρει για την υπόλοιπη Ελλάδα και γράφει στην παράγραφο 2 όσο αφορά το θέμα της ιδιαιτερότητας της Κρήτης. Μιλάω για το διοκτησιακό καθεστώς. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Παίρνουμε αεροφωτογραφίες του 45. Για να δούμε τι είναι του 45, γιατί κάποιοι ενδεχομένως να τα είχαν καλά με τους κατακτητές και πέρασαν ωραία. Εμείς χάσαμε και ανθρώπους. Λοιπόν, ακούστε, και πολλοί χιλιάδες άλλοι άνθρωποι. Καταστράφηκαν οικογένειες, χωριά κάηκαν. Υπήρξε το 45, ξεκινάει ένας εμφύλιος, άνθρωποι μεταναστεύουν, κάποιοι διώκονται, κάποιοι πηγαίνουν εξορία και στη συνέχεια διαχρονικά θα δούμε τι. Φτώχεια, κάποιοι τα παρετούνε, πηγιαστικοποιούνται, επανέρχονται, ξανάστικοποιούνται. Όλα αυτά σημαίνει τι. Είπε η κυρία Κοσβηράκη κάτω, θα συμφωνήσω μαζί της, όσο αφορά τι. Το ότι έχουμε λοιπόν ένα χωράφι το οποίο μπορεί να εμφανίζεται διαχρονικά ή να μην εμφανίζεται, γιατί οι χάρτες να μην τυπώθηκαν τότε και να καλλιεργήθηκε λοιπόν. Και στη συνέχεια αυτά τα θαμνώδη που είναι αστιβιδάκια ή χινοπόδι ή ασπάλαθος ή χήνος μπορεί να φυτρώσει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Δηλαδή παράδειγμα 4-5 χρόνια και να χερσέψει. Αυτό τι σημαίνει? Διότι αναφέρεται πολλές φορές στη τηλεδιαχείριση, ακούω πολλές φορές,
πάρα πολλούς και την κυρία Κοζηράκη, αλλά δεν είμαστε εδώ πέρα να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Ότι δεν είναι τώρα το διοκτησιακό, μα είναι σαν να σε δικάζουν ερήμην 20 χρόνια ισόβια και όταν σε πιάσουν θα κάνεις την ποινή σου. Λοιπόν, αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω για να το δέσω αυτό το κομμάτι. Το διοκτησιακό λοιπόν είναι το σημαντικότερο που έχει να κάνει με την εξαίρεση της Κρήτης. Γιατί όταν απελευθερώθηκε η Ελλάδα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία πάνω, έπρεπε ο ιδιοκτήτης να δείξει τον τίτλο του και όχι στο δημόσιο. Εδώ πέρα υπήρχε μια εξαίρεση. Η Κρήτη λοιπόν, οι παιδινές περιοχές, οι ορεινές περιοχές, οι καλλιεργήσιμες περιοχές περισσότερες ήταν στα χέρια των κατακτητών. Εδώ υπάρχει ο νόμος λοιπόν, ο οποίος είναι ο νόμος της χρησικτησίας, ο οποίος βεβαίως δεν θα μιλούμε για καταπάτηση ενός χρόνου και δύο χρόνων ή τριών χρόνων. Μιλάμε για χρησικτησία η οποία είναι πάνω από 20 χρόνια ή 40 χρόνια. Οι οποίες, αν δούμε, και κλείνω με αυτό, θα ξαναπανέρθω, αν δούμε το εξής. Θα δούμε το εξής. Ρωτήστε συμβολεογράφους. Από πού έγιναν συμβολεογραφικές πράξεις? Από πού έγιναν? Έγιναν από χρησικτησία, η οποία στη συνέχεια έγιναν γονική παροχή ή διαθήκη, και από εκεί έγιναν τα συμβόλαια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επειδή έχουμε νομικό, τον κύριο Κοντζαμπασάκη θα μας το αναλύσει αυτό με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Θέλω πολύ γρήγορα να μου απαντήσετε αν θεωρείτε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει με βάση αυτές τις παρεμβάσεις. Βεβαίως θα αλλάξει, διότι εδώ μιλάμε, δεν γίνεται να μην αλλάξει. Καταλαβαίνετε ότι αν περάσει αυτό, όλα τα ορεινά και ημιορεινά χωριά τουλάχιστον, αλλά και παιδινά, αλλά εγώ θα πάω στα ημιορεινά και ορεινά χωριά, πρέπει να μετακομίσουν. Πρέπει να βρουν κατευθείαν πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Να ζήσουν. Γιατί, διότι χάνονται όλα τα υπόλοιπα μετά. Πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Η φύση μας, αφήστε με να ολοκληρώσω μια κουβέντα μόνο. Η φύση της Κρήτης δένει μαζί με τον άνθρωπο, τον κριτικό. Δένει μαζί. Και φυσικά το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης έχει διατηρηθεί πάρα πολύ καλό. Δεν έχει κακοποιηθεί σε σχέση με άλλες περιοχές το περιβάλλον της Κρήτης και οφείλεται στους κατοίκους τους. Δεν αφορά λοιπόν το θέμα, όπως είπα στην αρχή. Κύριε Ερωνημάκη, θα επιστρέψω σε εσάς. Θέλω στην πρώτη. Δεν αφορά μόνο τους αγροτοκτονικούς. Θέλω μια τοποθέτηση από τους πάντες. Κύριε Χιλετζάκη, έρχομαι γρήγορα σε εσάς. Κάτι θέλετε να προσθέσετε σε αυτά που λέει ο κύριος Ερωνημάκης? Πολύ γρήγορα, σας παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι την κυρία Κοζηράκη. Ότι ο υπουργός σήμερα στην τηλεδιάσκεψη δεσμεύτηκε ότι την Τετάρτη θα τροποποιήσει την υπουργική απόφαση που πάρθηκε το Μάιο του 19, που μιλούσε για φρυγανικές εκτάσεις, φρυγανώδεις εκτάσεις. Είναι το ερώτημα που έθεσα. Μπράβο, αυτό το ερώτημα. Οι χάρτες θα αλλάξουνε? Οι χάρτες είναι αναρτημένοι. Την Τετάρτη παίρνουμε μια υπουργική απόφαση. Και η υπουργική απόφαση λέει ότι θα βάλουμε μέσα τον ασπάλαθο. Οι χάρτες θα αποσυρθούνε? Θα αξιολογηθούν από τις εταιρείες που έχουν φτιάξει τα χαρτογραφικά απόβαθρα και θα βγουν καινούργιοι χάρτες? Ή στους υπάρχουν χάρτες ξανά η γραφειοκρατία, εγώ έχω ασπάλαθο, έχω θύμο, εφόσον υπάρχει υπουργική απόφαση, αθώωσέ με γιατί είναι πράσινο? Παρόλο που θεωρώ ότι απάντησε, κύριε Κοζηράκη, πολύ γρήγορα. Και τι έχει σκοπό, πώς να τα εφαρμόσει αυτά, δεν μπορώ να απαντήσω. Σίγουρα πάνω σε αυτό που θέλω να πω εδώ, γιατί το άκουσα και στην τηλεδιάσκεψη από την Περιφέρεια και από τον κύριο Πνάρη, θέλω να ξέρετε ότι τα γραφεία τα μελετητικά, τα οποία με διαγωνισμό πήραν πανελλαδικά τις μελέτες και συγκεκριμένα στην Κρήτη, ήταν εκτός Κρήτης τα γραφεία αυτά, ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Τα γραφεία αυτά, οι συμβάσεις τους με το κτηβαντολόγιο έχουν κλείσει, έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχουν ενεργές συμβάσεις. Το έργο έχει ολοκληρωθεί. Άρα ουσιαστικά, κυρία Κοζηράκη, αν πάμε εξ αρχής σε ένα σχεδιασμό, θα πρέπει να ανατεθεί σε ένα άλλο μελετητικό γραφείο. Όπως, και γιατί όπως όχι κρίνει, σε ένα δασαρχείο, ας πούμε. Να σας πω αυτό όπως κριθεί. Θα σας πω ότι θα γίνει την Τετάρτη. Ποιος παράλαβε το έργο αυτό και υπέγραψε η παραλήψη αυτό το έργο? Που το έκανε ένα παιδάκι σε 10 λεπτά. Ποιος το παράλαβε αυτό το έργο? Το έργο μισής ώρας δουλειάς με την κοιμωνία το κάνει ένα παιδάκι. Ποιος το παράλαβε και πήρε τα χρήματα αυτά? Μεγάλο. Κύριε Κοζηράκη, μπορώ να απαντήσω, για το μελετητικό γραφείο άφησε μομφή σήμερα και η κυρία Μπακογιάννη από τα Χανιά. Αυτή τη στιγμή το γραφείο, σας είπα ότι σε σχέση με τη συνέχεια έχουν κλείσει τις δουλειές τους αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή έχουν κλείσει συμβάσεις τους. Θεωρητικά, ποιες δουλειές έκαναν, κυρία Κοζηράκη? Είναι με κοιμωλία, με μία κοιμωλία το κάνει ένα παιδάκι σε μισή ώρα το που έκαναν.
Αυτή είναι η δουλειά που έκανε και πήρα τόσα εκατομμύρια ευρώ. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε έτσι, γιατί τα χρήματα. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε έτσι, γιατί δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Κάποιοι θα λένε ότι ήταν ένα πολύ κακό έργο. Κύριε Ερωνημάκη, να απαντήσει κυρία Κοζηράκη. Κύριε Ερωνημάκη, σας παρακαλώ. Ναι, κύριε Κοζηράκη. Εγώ αυτό που θέλω να διευκρινίσω και να πω είναι ότι σε σχέση με τα γραφεία αυτά που συμβασιοποίησαν το έργο και εκτελέσαν τις μελέτες, αυτές οι μελέτες έχουν κλείσει, οι συμβάσεις έχουν κλείσει. Αυτό σημαίνει ότι το Υπουργείο στη συνέχεια μπορεί να κρίνει αν οι αλλαγές θα εκτελεστούν με άλλες συμβάσεις, με άλλο έργο ή από τις δασικές υπηρεσίες. Ναι, κυρία Κοζηράκη, αυτό όμως δεν είναι μια διαδικασία εξ αρχής που θα έχει στην αναμονή και την ανασφάλεια χιλιάδες πολίτες, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά σε ολόκληρη τη χώρα. Γιατί άλλο κάνω μία ρύθμιση και ακυρώνω τους δασικούς χάρτες και άλλο κάνω μία αναπροσαρμογή των δασικών χαρτών. Κάνω διορθωτικές αλλαγές, σας το είπα πριν αυτό. Αυτό σε κάθε περίπτωση μέχρι να κυρωθούν οι χάρτες. Με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο όμως, κυρία Κοζηράκη, ο παραγωγός που βλέπει δασικό σήμερα την έκτασή του και ας έχει μέσα τον ασπάλαθο ή την αστιβίδα, πρέπει να πάει να κάνει τη διαδικασία αποχαρακτηρισμού. Και μετά να του πούμε ότι λόγω της χλωρίδας που εντάσσεται στην υπουργική απόφαση απαλλάσσεσαι. Αλλά δεν αλλάζει κάτι. Εμείς δεν θέλουμε όλη αυτή τη γραφειοκρατία, συγγνώμη κιόλας, όλη αυτή τη γραφειοκρατία να τη βγάλουμε πάνω από τον παραγωγό, πάνω από τον κτηνοτρόφο. Όλα μας τα βουνά έχουν μικρούς θάμνους. Επομένως, για φανταστείτε πόσες χιλιάδες στρέμματα θα πρέπει να φύγουν, αλλά δεν φεύγουν. Κυρία Κοζηράκη, ολοκληρώστε. Ναι, αυτό που θέλω να πω. Καταλαβαίνω και ενστερνίζομαι τη λογική αγωνία και τις αντιδράσεις. Τα καταλαβαίνω. Υπάρχουν ακόμα και στις ίδιες υπηρεσίες και στο κράτος οικογένειες οι οποίες έχουν δει επίσης την περιουσία τους να βρίσκεται σε κίνδυνο. Υπάρχουν περιπτώσεις, κυρία Κοζηράκη, στην Κρήτη ανθρώπων που χάνουν και το 80% της αγροτικής τους περιουσίας. Αφήστε με λίγο όμως να ολοκληρώσω. Αυτή τη στιγμή, εδώ και χρόνια, και για να φτάσουμε εδώ στους δασικούς χάρτες, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες. Πολλές προσπάθειες οι οποίες όμως παίζουν με τη συνταγματικότητα και με την νομιμότητα. Αυτό που θέλω να υπενθυμίσω είναι ότι πολύ πρόσφατα ακυρώθηκαν ως αντισυνταγματικοί οι υπουργικές αποφάσεις και οι νόμοι, οι οποίοι έδιναν τη δυνατότητα εξαγοράς των εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων. Υπάρχει ένα Υπουργείο και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που καταλαβαίνουν, προσπαθούν, όπως κάναμε τώρα με τις εκτάσεις αυτές, να δούμε πώς μπορούμε λογικά και πρακτικά να βοηθήσουμε, αλλά όλα δεν γίνονται γιατί προσκρούμε στο Σύνταγμα και στην νομιμότητα. Και αυτό αποδεικνύεται και μέσω του ΣΤΕ. Πέφτει μία υπουργική απόφαση και ένας νόμος μετά τον άλλον. Πολύ γρήγορα, κύριε Χιλετζάκη, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κοντζαμπασάκη. Κυρία Κοζηράκη, με αυτό το, εφόσον επικαλεστήκατε το Συμβούλιο της Επικρατείας στο ΣΤΕ, επομένως, μία υπουργική απόφαση δεν αναιρεί κανένα νόμο. Εμείς έχουμε νόμους. Ο τελευταίος νόμος είναι ο 4389 του 2016. Ο πρώτος νόμος ήταν ο 998 του 1979. Επομένως, μία υπουργική απόφαση δεν αναιρεί τον νόμο. Με τους ίδιους νόμους δουλεύουμε. Ο 998 είναι δασικός. Ρωτήσατε πριν από πού προκύπτουν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή η αυστηρότητα για το 45, τους ορθοφωτοχάρτες, τα δασικά είδη. Συγγνώμη λίγο, κύριε Κλέζ. Αυτά ακριβώς αποτυπώνονται μέσα από αυτούς τους νόμους και τις υπουργικές αποφάσεις διαχρονικά. Και γιατί παίρνουμε την αεροφωτογραφία του 45, και γιατί τα δασικά αυτά είδη, παίρνουμε αυτά τα είδη. Και αυτά προσπαθούμε με κάθε δυνατό τρόπο να αλλάξουμε, αν μπορεί να σταθεί για να αλλάξει. Εγώ αυτό που είπα σήμερα στην τηλεδιάσκεψη, θεωρώ ότι πάμε να κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά που μπορούν να υλοποιηθούν και να γίνουν. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση και αυτό αποτυπώνεται και από τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει, κυρία Κοζηράκη, και σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι μορφή στο πρόσωπό σας. Εσείς απαντάτε με βάση τα δεδομένα τα οποία γνωρίζετε. Θα ήθελα, η κυρία Χιλετζάκη, κάτι θέλετε να πείτε? Ναι, δεν μπορώ τώρα, όταν ακούω αυτά, η κυρία Κοζηράκη καλά το κάνει, νομίζω ότι είναι και δασολόγος. Θα πω το εξής, εφόσον παίζουμε με τους νόμους. Ο 998 του 1979, κυρία Κοζηράκη, μιλούσε ότι σε 10 χρόνια θα έχει συνταχθεί το δασολόγιο της Ελλάδος. Το λέει ο νόμος μέσα. Συγκεκριμένο άθρο. Και πιο νωρίς, από το 79. Το 79. Σωστά. Από το 75 ξεκίνησε ο 998 το 79. Έρχεται το κράτος και αντί να ενισχύσει τα δασαρχεία,
με προσωπικό, είτε με πολιτικό προσωπικό, είτε με δασολόγους, τα αποδυναμώνει και δεν εφαρμόζει τον νόμος. Ξαναερχόμαστε το 98, μετά από 23 χρόνια και έχουμε τον 2664 το 98 που μιλάει για εθνικό χτιματολόγιο. Ποιο εθνικό χτιματολόγιο, εφαρμόστηκε ποτέ? Ξαναρχόμαστε μετά το 2010. Αυτό, κυρία Κοζηράκη, που λέει ο κύριος Χιλετζάκης, είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπήρχαν εργαλεία, νομικά, νομοθετικά εργαλεία, που θα μπορούσαν να είχαν απαγκιστρώσει το κομμάτι των βασικών χαρτών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βεβαίως εδώ τίθεται και ένα ερώτημα, και δεν κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Εν μέσω πανδημίας περνάει ένα ζήτημα που αλλάζει, θα τολμήσω να πω, χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά από τη μελέτη που έχω κάνει τις τελευταίες 5 ημέρες πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλάζει και το νοικιστικό ιστό ολόκληρων περιοχών. Δηλαδή, εδώ βλέπω ότι υπάρχουν θέματα που θα έπρεπε να μετακινηθούν, αν μπορώ να το πω έτσι, ολόκληροι οικισμοί αν εφαρμοστούν αυτοί οι δασικοί χάρτες. Κάνω λάθος σε αυτό? Να σας πω καταρχήν για το τελευταίο. Οι οικισμοί και τα σχέδια πόλης, εγκεκριμένα ή μη εγκεκριμένα ακόμα, αυτά που έχουν δώσει οι Δήμοι, είναι τρύπες το δασικό χάρτη. Εξαιρούνται δηλαδή από το δασικό χάρτη. Επίσης, οι επεκτάσεις των σχεδίων πόλης είναι σε διαφορετικό καθεστώς. Οι Δήμοι οι οποίοι προτείναν επεκτάσεις στα σχέδια πόλης τους, φύγαν επίσης από τους δασικούς χάρτες. Μάλιστα. Και είναι σε ένα καθεστώς. Η αγροτική οδοποιία, κυρία Κοζηράκη, που είναι πάνω στο βουνό, έχει φύγει, που ανήκει στο Δήμο, και είναι πράσινο όλο το βουνό. Δεν ζητήθηκε και δεν δόθηκε από τους Δήμους να εκτελεχθούν από το δασικό χάρτη τα δημόσια έργα και υποδομές. Πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα υπάρχει η αγροτική οδοποιία και είναι μέσα στους δασικούς χάρτες? Και είναι υπόλογος ο Δήμαρχος, είναι, η Αντιδημάρχη, είναι εύλογα ερωτήματα αυτά, κύριε Χιλετζάκη. Και θα ήθελα να το δούμε και στην πορεία της εκπομπής. Κύριε Κοντζαμπασάκη, κατανοείτε λίγο και την ένταση, υπάρχει αγωνία. Θα ήθελα να πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή θα ξεκινήσω με εσάς, αφού πρώτα παρακολουθήσουμε μία δήλωση που μεταδόθηκε εδώ, στην Crete TV, στην εκπομπή Αντιθέσεις του Γιώργου του Σαχίνη, που νομίζω ότι μπορεί να θέσει κάποιες κόκκινες γραμμές και κάποιες βάσεις γιατί εν μέσω πανδημίας συζητάμε για τους δασικούς χάρτες. Πάμε στη διαφημίση και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 10.30 εδώ σε ώρα αιχμής κάθε Δευτέρα βράδυ. Μιλάμε για τους δασικούς χάρτες. Πραγματικά είναι πληθώρα τα ερωτήματα που έχουν έρθει και στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Προσπαθούμε να τα αξιολογήσουμε και να μεταφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Ώρα εχμής στην Crete TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. 2810-38.000 στο τηλεφωνικό κέντρο και δασκαλάκης@cretetv.gr το mail της εκπομπής. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας ανταχτά χρονικά διαστήματα. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Κοντζαμπασάκη, αλλά προτού σας ζητήσω ένα σχόλιο, θέλω να πάμε να ακούσουμε τι είπε στην εκπομπή Αντιθέσεις του Γιώργου του Σαχίνη την Παρασκευή το βράδυ, που ήταν μια αφιερωματική εκπομπή για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ο κύριος Κοντογιώργης, ο Γιώργος Κοντογιώργης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτανης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, όπου λέει κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το σχολιάσουμε. Πάμε να παρακολουθήσουμε τη δήλωση. Αυτή τη στιγμή η ελληνική χώρα έχει μεταβληθεί σε ελληνιακό τοπίο, σε απικία του κράτους, προσέξτε, όχι των Αθηνών, αλλά του κράτους των Αθηνών. Με τους περίφημους και το πρόσχημα των δασικών χαρτών, όπως και τα άλλα προσχήματα τα οποία τα εξοραίζουν για να τα μεταβάλουν και σε ιδεολογικά προκείμενα, έχουν φτάσει ώστε ελληνικά νησιά να, με στρατηγική σημασία και όχι μόνο προκειμένου να κατοικηθούν, να έχουν δασική κάλυψη πάνω από το 80%. Δηλαδή, τα θέτουν υπό απαγόρευση να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία στην Ήπεθρο, να αναπτυχθεί η ελληνική χώρα στην Ήπεθρο. Θέλουν, δηλαδή, την ελληνική χώρα να είναι μια απικία των Αθηνών, του κράτους των Αθηνών, με τους όρους, βέβαια, του ελληνιακού τοπίου. Είναι δυνατόν να αναπτυχθεί μια χώρα με αυτούς τους όρους, όταν τα νησιά που είχαν 30.000 κατοίκους, έχουν 2.000-3.000 κατοίκους και αυτοί σε λίγα χρόνια θα έχουν εξαφανιστεί.
Ποιος διαμορφώνει, ξέρετε, αυτές τις πολιτικές? Ας μας εξηγήσει κάποιος για να δούμε τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, είναι μια επισήμανση τοποθέτηση από τον κύριο καθηγητή στην εκπομπή Αντιθέσεις. Να επαναλάβω ότι δεν ήταν θέμα των δασικών χαρτών, όμως συνέδεσε τα νέα δεδομένα και την διαμόρφωση που παρατηρείται και καταγράφεται στην ελληνική επικράτεια με βάση όλες αυτές τις παρεμβάσεις. Κύριε Κοντζαμπασάκη, ένα από τα ερωτήματα που έρχεται σοριδών μέχρι και αυτήν την ώρα που μιλάμε είναι γιατί στην εποχή της πανδημίας πάμε να περάσουμε αυτήν την αλλαγή στους δασικούς χάρτες, ή μάλλον τα νέα δεδομένα στους δασικούς χάρτες. Γιατί τώρα? Ο κύριε Βασκαλάκη, αγαπητοί καλεσμένοι της εκπομπής, σας άκουσα με υπομονή και δεν κρύβομαι, ευαρέσκεια ως συντροφιά και ως παρέα, ακόμα και την κυρία Κοζηράκη χαίρομαι που τη βλέπω, γιατί ορισμένα ερωτήματα προς εκείνη εκ του καθήκοντός της θα είναι ενδιαφέροντα. Παρακαλώ όμως, κύριε Δασκαλάκη, το χρόνο να πάμε λίγο στην ουσία και να πάμε επί τον τύπο των ύλων και όχι επί των ασφαλάθων. Διότι έχω την εντύπωση ότι η συζήτηση εξαιρίζεται εξαιρετικά, αλλά πέφτει στην παγίδα που θέλησε να μας βάλει αυτό το πυροτέχνημα το σημερινό με τους ασφαλάθους, ώστε αντί να συζητούμε τον πυρήνα του πράγματος και του προβλήματος, όντως να ασχολούμαστε με τα φρύγανη και τα πόδι φυτά, λες και αυτό θα μας λύσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα, κύριε Δασκαλάκη, και αυτό να το καταλάβουν καλά οι ακροατές μας, και αν υπάρξει αντίλογος, ευχαρίστω θα τον ακούσω, είναι το εξής απλό. Όταν αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες στην Κρήτη, και αν δεν είναι έτσι, ας μας διαψεύσει η κυρία Κοζηράκη, αμέσως οι διευθύνσεις δασών του νησιού απέστειλαν στα γραφεία κτηματογράφησης των νομών της Κρήτης τους νέους αναρτημένους και όχι κυρωμένους τελικά δασικούς χάρτες, και αυτό έχει μεγάλη σημασία που θα το συζητήσουμε, προς δήλωση στο κτηματολόγιο. Δηλαδή, μισό λεπτό, κύριε Κοντζαμπασάκη, για να το καταλάβω και εγώ να το καταλάβω και οι τηλεθεατές. Δημόσιο, κύριε Δασκαλάκη. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αναρτήθηκαν δασικοί χάρτες χωρίς να έχουν επικυρωθεί. Σωστά, αυτό λέτε. Η διαδικασία της σύνταξης των χαρτών, μισό λεπτό, είναι η εξής. Mm-hmm. Κατάρτιση, θεώρηση, ανάρτηση, κύρωση. Είμαστε στη φάση της ανάρτησης, δηλαδή δεν έχουν οριστικοποιηθεί ή μη δασικοί ή όχι, ο δασικός ή όχι χαρακτήρας μιας έκτασης. Χωρίς λοιπόν να έχει οριστικοποιηθεί αυτός ο χαρακτήρας μιας έκτασης, το ελληνικό δημόσιο έρχεται και υποβάλλει δήλωση στο κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του την έκταση την οποία χαρακτηρίζει στην ανάρτηση ως δασική. Με τη ρητή αναφορά, αυτό είναι το έγγραφο μιας διεύθυνσης δασών της Κρήτης, είναι ίδιο σε όλες, ότι σας υποβάλλουμε, λέει, στο γραφείο κτηματογράφησης τους χάρτες, προκειμένου να δηλωθούν στο κτηματολόγιο ως δημόσιες, δηλαδή ως ιδιοκτησίες του δημοσίου, για τις οποίες ο δασικός χαρακτήρας τις εντάσσει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και δεν θεωρούνται αναμφισβήτητα ως ιδιωτικές σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Με μια λέξη, κύριε Δασκαλάκη, σε όσες εκτάσεις χαρακτηρίζονται δάσοι ή δασικές και δεν υπάρχει δικαστική απόφαση στο παρελθόν αμετάκλητη, γιατί έτσι θεωρείται μόνο ιδιωτική μια έκταση με βάση τη δασική νομοθεσία, αυτήν το δημόσιο τη θεωρεί ως δασική και την περνά στο κτηματολόγιο ως δασική. Ερώτημα κατεξοχήν προς την κυρία Κοζηράκη. Όταν το ελληνικό δημόσιο δεν έχει τεκμήριο κυριότητας στην Κρήτη και στα υπόλοιπα νησιά, δηλαδή δεν τεκμέρεται ως κύριο των εκτάσεων που χαρακτηρίζονται δάσοι ή δασικές, με ποιο δικαίωμα δηλώνει τις εκτάσεις αυτές στο κτηματολόγιο ως δικές σου? Είναι σαν να έρθω, κύριε Δασκαλάκη, ακριβώς το ίδιο, να δηλώσω εγώ στο κτηματολόγιο ως δική μου μια έκταση του πατέρα σου του φίλου. Δηλαδή, ουσιαστικά, κύριε Κοντζαμπασάκη, με αυτόν τον τρόπο το ελληνικό δημόσιο διεκδικεί τις εκτάσεις αυτές. Ευθέως. Και αν ναι, αυτό μπορεί να ισχύσει στην Κρήτη. Βεβαίως. Το παράδοξο είναι ότι ενώ στην Κρήτη δεν υπάρχει τεκμήριο κυριότητας του ελληνικού δημοσίου. Με ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε. Ενώ λοιπόν στην Κρήτη δεν υπάρχει τεκμήριο κοινότητας του ελληνικού δημοσίου, εντούτοις έρχεται το δημόσιο και δηλώνει αμέσως το κτηματολόγιο της χαρακτηριζόμενες στην ανάρτηση ως δασικές εκτάσεις ως δικές. Ερώτημα. Εάν στην τελική φάση της κύρωσης του χάρτη γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις δικές μου στα μπέλια του πατέρα μου χαρακτηρίζει δασικά η διεύθυνση δασών και τελικώς δεν είναι δασική έκταση, αλλά εμένα μου την έχει δηλώσει το κτηματολόγιο και έχω ταλαιπωρηθεί 10 χρόνια στα δικαστήρια και δεν μπορώ να κάνω γονική παροχή και δεν μπορώ να πουλήσω και να προσημειώσω. Ποιος φέρει την ευθύνη για αυτή την ομοιρία? Με ποιο δηλαδή δικαίωμα η διεύθυνση δασών ως εκφραστής του κεντρικού κράτους, της δημόσιας διοίκησης, στην Κρήτη και στα νησιά που δεν υπάρχει τεκμήριο κυριότητας δηλώνει αυτές τις εκτάσεις? Ποιος είναι ο σεβασμός στην απουσία τεκμηρίου κυριότητας υπέρ του δημοσίου, κύριε Δασκαλάκη? Κανένας απολύτως.
Ακούω ένα μήνα και αυτό πρέπει να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Μια καραμέλα που σήμερα αντικαταστάθηκε με τους ασφαλάθους. Δεν υπάρχει θέμα ιδιοκτησιακό. Κύριε Κοτσαμπασάκη, πώς μπορούν έχω να διαζαρώσουν. Μισό λεπτό όμως. Έχω ανθρώπους στο γραφείο μου απ' έξω. Οι οποίοι περιμένουν να μας πει, κυρία Κοζηράκη, αν μετά από αυτή τη δήλωση στο κτηματολόγιο και τη δήλωση του δημοσίου ενός ως ιδιοκτησίας του, μπορούν να κάνουν γονική παροχή να μεταβάσουν τα κινητά τους. Και δεν υπάρχει ιδιοκτησιακό πρόβλημα. Αυτό ακούμε ένα μήνα στην Κρήτη. Μάλιστα. Είναι δυνατόν. Κυρία Κοζηρά... Δεν υπάρχει τεκμήριο κυριότητα του δημοσίου. Μισό λεπτό. Και ξεκινούμε δηλαδή από την ίδια αφετηρία το δημόσιο και ο ιδιώτης. Προσέξτε με, αυτό θα πει δεν υπάρχει τεκμήριο κυριότητας. Αλλά όμως ο ιδιώτης για να αποδείξει κυριότητα έναντι του δημοσίου θα πρέπει 11 Σεπτεμβρίου του 1915, προσέξτε, 11 Σεπτεμβρίου του 1915 να έχει αποδείξει ότι έχει αποκτήσει την κυριότητά του. Κύριε Κοτζαμπασάκη, πώς μπορούν να διασφαλιστούν. Μισό λεπτό. Να κάνω και ερωτήσεις όμως για να βοηθήσουμε στη συζήτηση. Με αυτά που λέτε, μπορούν να διασφαλιστούν οι ιδιοκτησίες των θυγόμενων σε επίπεδο Κρήτης? Γιατί γνωρίζω ότι στην Κρήτη υπάρχει και ένα διαφορετικό καθεστώς. Αυτό λοιπόν το ειδικό καθεστώς που υπάρχει, κύριε Δασκαλάκη, με λύπη μου σας λέω ότι δεν το σέβεται το ελληνικό δημόσιο. Διότι αν το σεβόταν, δεν θα έκανε αυτή τη δήλωση στο κτηματολόγιο, δεν θα έκανε αυτή τη δήλωση στο κτηματολόγιο η διευθύνση. Άρα αυτή τη στιγμή οι θυγόμενοι, οι πολίτες, είναι αθωράκιστοι απέναντι σε αυτό. Βεβαίως. Και μάλιστα θα πρέπει να σκούν αγωγές κατά του ελληνικού δημοσίου και να αποδεικνύουν ότι το 1915 είχαν συμπληρώσει τη χρησικτησία. Δηλαδή, 7 φορές προπάπους τους πρέπει να αποδείξουν ότι είχε αγοράσει από τον Αγά το 1885 και είχε συμπληρώσει 30 χρόνια χρησικτησία. Τώρα... Αυτό το σεβασμό δείχνει το δημόσιο στο τεκμήριο κυριότητας που δεν έχει. Και να ρωτήσω το εξής. Αυτή τη δήλωση που κάνει ο διευθύνης Δασός στην Κρήτη είναι ή δεν είναι η ίδια με αυτή που κάνουν στην Πιερία στην Χαλκιδική? Ποια διαφορά έχει η Κρήτη και τα νησιά από τις άλλες περιοχές όταν το δημόσιο... Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τη Χαλκιδική, κύριε Κοντζαμπασάκη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να τελειώσω τη σκέψη μου. Εάν το δημόσιο θέλει να δείξει καλή πίστη και δεν λειτουργεί σαν τον Οθωμανό, τον οποίο αποτινάξαμε και γιορτάσαμε τις προηγούμενες μέρες μετά από 200 χρόνια, θα πρέπει, κύριε Δασκαλάκη, με μια απλή νομοθετική παρέμβαση που την έχω έτοιμη, αντί να ασχολείται με τους ασφαλάθους, να κοιτάξει τους ανθρώπους στα μάτια και να θεσπίσει ένα τεκμήριο κυριότητας υπέρ του ιδιώτη, όταν αποδεδειγμένα και καλόπιστα επί 30, 40 ή 50 χρόνια, και εγώ δεν θα πω 20, κατέχει και ανέβεται μια έκταση. Γιατί αυτό ισχύει ήδη, κύριε Δασκαλάκη. Το άρθρο 4 του νόμου 3127 του 2003 προβλέπεται ήδη σήμερα που μιλάμε ότι εντός σχεδίου πόλεως και εντός οικισμών, δηλαδή στα λιοντάρια του Ηρακλείου και στον άγνωστο στρατιώτη του Ρεθύμνου, εάν αντιδικείς με το δημόσιο και αποδείξεις ότι είσαι 30 χρόνια καλόπιστος νομέας ή 10 χρόνια νομέας με τίτλο, καλόπιστος, με συμβόλαιο δηλαδή, τεκμέρωται ότι είσαι κύριος έναντι του ίδιου. Άρα, κύριε Κοτζαμπασάκη, για να βοηθήσουμε και τη συζήτηση. Άρα, με αυτό που μας λέτε, με βάση τα κριτήρια χαρακτηρισμού, τις παρεμβάσεις εξορθολογισμού, ποια είναι τα περιθώρια, τι λάθη έχουν γίνει και πώς μπορούν αυτά να διορθωθούν? Γιατί εδώ αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει επί περιπτώσεων, όλων των περιπτώσεων ξεχωριστά, να διορθωθούν κάποια λάθη τα οποία είναι κραυγαλαία και κάποια από αυτά στερούν ένα μεγάλο ποσοστό περιουσιών. Κύριε Δασκαλάκη, το πρώτο και κύριο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να μην βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο είναι ότι δεν θα ανοίξει ιδιοκτησιακό ζήτημα εκεί που δεν υπάρχει. Διότι πολύ απλά να μην διεκδικήσει το κράτος περιουσίες. Αυτό μας λέτε. Αφού δηλώνει στο κτηματολόγιο τις εκτάσεις της δασκίας ως δικές του σήμερα. Mm-hmm. Πώς δεν διεκδικεί? Μάλιστα. Κυρία Κοζηράκη... Σήμερα που μιλάμε, κύριε Δασκαλάκη, να κλείσω τη σκέψη μου με το ιδιοκτησιακό και πάμε στους ασφαλάτους και στα ρίκια, τα συμπαθή θυμάρια από τα οποία μεγαλώσαμε. Σήμερα το δημόσιο δηλώνει στο κτηματολόγιο τις εκτάσεις ως δικές του. Σήμερα. Φυστά. Καταλαβαίνετε τι λέω? Και ακούω ένα μήνα ότι δεν υπάρχει ιδιοκτησιακό πρόβλημα. Βεβαίως και υπάρχει. Και αν το δημόσιο θέλει να είναι καλόπιστο επιτέλους μετά από 100 χρόνια και να μην λειτουργεί σαν τον Οθωμανό που αποτινάξαμε, ξαναλέω, να ψηφίσει μια διάταξη σήμερα όπως ισχύει εντός σχεδίων πόλεων και εντός οικισμών και να πει ότι το τεκμήριο κυριότητας που ισχύει στα λιοντάρια και στον άγνωστο στρατιώτη ισχύει και στον Ψιλορίτη και στα Λευκά Όρη. Βεβαίως το τεκμήριο κυριότητας αυτό έναντι του δημοσίου δεν θα ισχύσει και δεν ισχύει έτσι έως και σήμερα ούτε στα ποτάμια, ούτε στα ρέματα, ούτε στα φαράκια. Άρα θεωρείτε, κύριε Κοτζαμπασάκη, ότι αυτός είναι ένας ελιγμός που στοχεύει στον αποπροσανατολισμό των πολιτών? Απολύτως.
Σήμερα που μιλάμε, ένας πολίτης, ένας ιδιοκτήτης, κύριε Δασκαλάκη, θα πρέπει να τρέχει 10 χρόνια στο δασικό ζήτημα και άλλα 10 στο ιδιοκτησιακό, με ένα κόστος που σε ένα κήτο 40-50 στρεμάτων υπερβαίνει τις 20, 25 και 30 χιλιάδες ευρώ μέσα στη διαχρονία, όντας όμηρος 10 χρόνια, για να αποδείξει τι, ότι ο ασφάλωθος δεν είναι δάσος. Πολύ... Αυτό μας χάρισε σήμερα ο Υπουργός. Κύριε Κοντζαμπασάκη, επειδή καταλαβαίνετε ότι για τον δημοσιογράφο είναι ασεφιάλτης η διαχείριση του χρόνου και βλέπω ότι είναι πολλά τα ερωτήματα, θα ήθελα όλοι να είστε πιο σύντομοι στις τοποθετήσεις για να δώσουμε το λόγο και στους τηλεθεατές μέσα από τα ερωτήματά τους. Κύριε Χιλετζάκη, ένα σύντομο σχόλιο όπως και ο κύριος Ιερονιμάς για να πάω στην κυρία Κοζηράκη. Σήμερα οι δασικοί χάρτες έχουν αναρτηθεί πάνω στο υπόβαθρο του χτηματολογίου. Εγώ στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων που πήγα και έκανα το χτηματολόγιο μου πριν από μερικούς μήνες, δασικοί χάρτες δεν είχαν αναρτηθεί. Επομένως, τη μαδάρα μου, το σημαδιό μου, την κορφή μου, όλα αυτά δεν ήξερα τι είναι. Επομένως τα δήλωνα. Και εγώ και ο γειτονάς μου και τα λοιπά. Σήμερα αναρτίζονται οι δασικοί χάρτες πάλι στο χτηματολόγιο και υπάρχουν δήμοι εδώ στην Κρήτη που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το χτηματολόγιο. Πώς γίνονται αυτά τα δύο άκρα να παντρεύονται? Και πάμε στο χτηματολόγιο. Το χτηματολόγιο εμένα μου ζήτησε η αποδοχή κληρονομιάς, η χρήση χτισία ή ένα ε9 το 97 αν είχα. Αν είχα ένα από τα τρία, που δε, αν δεν είχα συμβόλαιο, μπορούσα να δηλώσω την περιουσία μου στο χτηματολόγιο. Πώς θέλετε εμείς να φτιάξουμε σήμερα το χτηματολόγιο, το περιουσιολόγιο και το δασολόγιο από εσείς αποφασίζετε και διατάζετε χωρίς εμάς σε αναρτιζόμενους χάρτες που ό,τι και να έχουμε δηλώσει δεν τα προσμετράτε. Κύριε, κύριε Ιερονιμάκη, για να πάω στην κυρία Κοζηράκη, ο λόγος εσάς. Όπως ακριβώς θα είπε ο κύριος Κοζαμπασάης. Απλά πράγματα. Τα φωνάζω την πρώτη στιγμή. Η φωνή μας, γιατί υπάρχει ένα συντονιστικό, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, το οποίο το συντονιστικό δυναμώνει κάθε μέρα και εκπροσωπεί όλο τον κόσμο της Κρήτης. Ανεξάρτητα αν είναι αγροτοκτοτρόφοι ή όχι. Λοιπόν, το θέμα είναι καθαρά. Υπάρχει ένα μεγάλο κόλπο να πάρουν τις περιουσίες των ανθρώπων. Τόσο απλά. Άρα λοιπόν, πάμε σε αυτό που είπε ο κ. Κοντζαμπασάκης, το οποίο το έχουμε πει, αναδείξει πάρα πολλές φορές. Θέλουν να δώσουν λύσεις. Πάρα πολύ ωραία. Μία νομοθετική ρύθμιση, κάναμε σκουπίδια κατευθείαν όλα τα υπόλοιπα που είναι από εκεί και πίσω, υπουργικές αποφάσεις και όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν πίσω. Και πραγματικά σέβονται, εάν σέβονται, την ιδιαιτερότητα της Κρήτης, ως λένε οι νόμοι από τότε που ενώθηκε η Κρήτη με τη μητέρα Ελλάδα. Απλά πράγματα και ξεκάθαρα. Ερχόμαστε να προσθέσουμε και αυτό που είπε ο κύριος Κοντογιώργος στις αντιθέσεις για το 80% των εκτάσεων, ναι, που αποχαρακτηρίζονται ακόμα και σε νησιά που βρίσκονται σε κομβική σημασία θέση στο Αιγαίο. Αυτό έχει ένα θέμα, είναι ένα θέμα που εγείρει πολλά ερωτηματικά, όχι μόνο στο κομμάτι των περιουσιακών δεδομένων. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εδώ πέρα να ξεκαθαρίσω τα πράγματα με μία απλή νομοθετική διάταξη, η οποία, εάν θέλουν να δώσουν λύση, την κάνουν. Ακούγοντάς μας, αποφεύγουν να συζητήσουν μαζί μας, γιατί μιλούμε ξεκάθαρα εμείς και πηγαίνουν σε βεσβέζικες καταστάσεις και συζητήσεις και πάμε στην ουσία. Το τι είναι το τάπι, τα σχέδια, δεν ξέρω τι τα έχουμε δει. Και επίσης έχουμε δει και κόλπα πολλά. Ξέρουμε πάρα πολλά. Ξέρουμε παράδειγμα μια περιοχή ολόκληρη η οποία έχει ίδιο τάπιτα, δηλαδή εννοώ ίδιο γλωοτάπιτα, και κάποιον 200 στρέμματα, 300 στρέμματα τα έχουν καθαρίσει μια χαρά, και από δίπλα δεν είναι. Έχουμε δει δηλαδή πώς δουλεύει. Υπάρχει παρακράτος. Ξεκάθαρα πράγματα. Μάλιστα. Έχουμε πολλά στοιχεία, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, λοιπόν, και αντιλαμβανόμαστε. Απλά θέλω λίγο. Δεν ξεγελιόμαστε. Θέλω λίγο, επειδή έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα και αντιλαμβάνεστε ότι. Επί τη ουσία ήθελα να μιλήσει η κυρία Κοζηράκη για το δημοσιακό. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κοζηράκη. Η αλήθεια είναι ότι καλείται να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα που ενδεχομένως να μην είναι ακριβώς και η δική της αρμοδιότητα, όμως σε κάθε περίπτωση είναι γνώστη του ζητήματος. Κυρία Κοζηράκη, θέλω να κρατήσω. Βεβαίως. Απλά θέλω να τονίσουμε ότι είμαστε εδώ άνθρωποι που θέτουμε ερωτήματα κυρίως προς την κυρία Κοζηράκη και θέλω αυτό να το δούμε με μια μεγαλύτερη συμπάθεια. Ποια είναι η γνώμη της για το διοξιακό καθεστώς της Κρήτης, θα μας το πει επίσημα. Βεβαίως. Μας λέει απλώς τι λέει ο Χίνος και τι ο ασφάλος. Δεν μας αφορά αυτό. Κυρία Κοζηράκη, και ο κύριος Κοντζαμπασάκης και ο κύριος Χιλετζάκης και ο κύριος Ιερονιμάκης αναφέρθηκαν σε αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Και θα το πάω λίγο παραπέρα. Είναι μια απλή διαδικασία που θα μπορούσε
να βγάλει και την κυβέρνηση από αυτή την δύσκολη θέση όσον αφορά τους δασικούς χάρτες. Γιατί δεν την ακολουθεί αυτή τη διαδικασία? Λοιπόν, καταρχήν να σας πω εδώ, γιατί φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε όλοι, απλώς ίσως επειδή είμαστε στην τηλεόραση εκφραζόμαστε έτσι. Εγώ εδώ δεν εκφράζω την προσωπική μου άποψη και γνώμη, ούτε τι πιστεύω. Εκφράζω τα δεδομένα, τα στοιχεία του δασικού χάρτη, την νομοθεσία, το Σύνταγμα και τι ακριβώς συμβαίνει, ούτε καν τις πολιτικές πεποιθήσεις ή τις πολιτικές προτάσεις και πρωτοβουλίες. Εντάξει, για τα θέματα αυτά. Δεν χρειάζεται να το λέτε τέτοιο, αυτό, γιατί μιλάμε για ένα κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν έχει χρωματισμούς κομμάτων. Σαφώς, αλλά πρέπει να δούμε σε κάθε περίπτωση τι μπορεί πραγματικά να γίνει, τι είναι σωστό να γίνει, γιατί όπως λένε και στην Αθήνα, πρέπει να γίνει ένας σωστός, δίκαιος χάρτης, αλλά σε καμία περίπτωση, και αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα, όχι μόνο ναι, για την Κρήτη. Αλλά δεν μου απαντάτε, κυρία Κοζηράκη. Θα σας απαντήσω. Η νομοθετική ρύθμιση, αυτό που λέει ο κύριος Κοντζαμπασάκης ως νομικός και συνηγορούν και ο κύριος Ερωνημάκης και ο κύριος Κυλατζάκης, είναι μια πλήρηση. Να ρωτήσω αυτό, ένα λεπτό. Αυτή τη στιγμή οι δασικοί χάρτες δεν έφτιαξαν νέα νομοθεσία που εφαρμόζουν. Εφαρμόζουν αυτό που ίσχυε σταθερά. Το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του δημοσίου... Δείξτε μας μία εντολή. Όχι, δεν θα λέτε ό,τι θέλετε. Δείξτε μας πραγματικά, αύριο βγάλετε στη δημοσιότητα μία εντολή που έχετε πάρει, όλα αυτά τα οποία είναι με θαμνάκια, να τα βγάλετε παράδειγμα, γιατί κατευθείαν το κόλπο που θα τα φύγουν, χάσουν την οξία τους. Δείξτε μας μία διαταγή που έχετε πάρει από οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί δεν είναι κομματικό το θέμα, είναι πολιτικό. Δείξτε μας μία νομοθεσία που λέει αυτό το χρωτάπητα υπουργική απόφαση θα τον βάζετε, θα τον εγκλωβίζετε. Κυρία Κοζηράκη. Δεν κατάλαβα το ερώτημα καθόλου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Το ερώτημα είναι απλό. Δείξτε μας ένα νόμο που έχει έρθει στο γραφείο σας, που σας λέει. Και εσάς και των εταιριών, ότι αυτοχλωτάπητα τον οποίο λέτε, αυτόν ο οποίος έχει σπαλαθάκια ή σταμνάκια ή δεν ξέρω τι, πρέπει να τον βάλετε, να τον κατατάξετε δασικά ή χορτολιβαδικά, που χάνουν κατευθείαν και την ιδιοκτησία τους με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εκεί το κόλπο, δεν το κόλπο, το σπαλαθάκι. Χαρακτηρίζει όπως χαρακτηρίζονταν ανέκαθεν από το 79. Βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, πείτε μας τον νόμο που το λέει αυτό. Τα δασικά είδη σε ποσοστό άνω του 25% χαρακτηρίζουν μια έκταση δάσος. Ποιος τα κρίνει αυτά? Συγγνώμη. Ποιος είναι αυτός ο οποίος κρίνει τι είναι δάσος? Το Σύνταγμα και οι νομοθέτες. Το Σύνταγμα και οι νομοθέτες είναι, αν θέλετε να συνεχίσουμε την κουβέντα, είναι μονάχα... Γιατί δεν μου είναι αυτοί οι αγράμματοι που κύριε Ερωνημάκη, καταρχήν είναι... Κύριε Ερωνημάκη... Υπάρχουν άνθρωποι που μισό και έχουν δημιουργήσει παρακράτος, σοβαρά το λέτε? Ποιοι είναι η νομοθεσία που το έδωσε αυτό? Δεν μου απαντάτε και πείτε μου ειλικρινά ποιοι είναι αυτοί και τι μόρφωση έχουν που μπορούν και αναλύουν. Καταρχήν, κύριε Ερωνημάκη, θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Κύριε Ερωνημάκη, ακούστε με λίγο. Κύριε Ερωνημάκη, με ακούτε? Θέλω να με ακούτε. Σας ακούω. Προσπαθώ να σας διακόψω τώρα από τόση ώρα. Καταρχήν, δεν θα ήθελα. Βεβαίως. Δεν θα ήθελα να χρησιμοποιούμε φράσεις τύπου παρακράτος. Μιλάμε δημοκρατικά εδώ για να θέσουμε κάποια ερωτήματα και να λύσουμε απορίες πολιτών που δικαίως αγωνιούν σε ολόκληρη την Κρήτη, γιατί βλέπουν περιουσίες να χάνονται και δικαίως η κυβέρνηση μπορεί να βοηθήσει με μια νομοθετική ρύθμιση, όπως είπε ο κ. Κοντζαμπασάκης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πώς μπορεί η ίδια η κυβέρνηση να πιστεί σε αυτό? Μου λέει το Σύνταγμα. Ναι. Το Σύνταγμα λέει να τα βάλει. Με απαντήστε, ποιος νόμος το λέει? Κυρία Κοζηράκη, θα συνεχίσετε, κυρία Κοζηράκη. Μπορώ να αρχίσω και εγώ να φωνάζω και να μην ακουστεί κανένα. Λοιπόν, αν θέλετε, ακούτε. Αν θέλετε, όχι. Να το πω ήρεμα. Πείτε με ένα νόμο που σας έχει έρθει για ταχύ σε εσάς και στα δασαρχεία που να λέει, το λέω πολύ ήρεμα, που σας λέει ότι αυτό το χλωτάπιτα το συγκεκριμένο θα το κατατάσσετε εκεί. Και δεν είναι κόλπο πώς θα πάρουν τις περιουσίες των ανθρώπων. Μάλιστα, κυρία Κοζηράκη, απαντήστε. Ποιος νόμος σας λέει αυτό? Από τον 1998 του 1979, κύριε Δασκαλάκη, όλα αυτά τηρούνται με νόμους, με εγκύκλειες και με υπουργικές αποφάσεις. Έτσι γίνονταν μέχρι τώρα και οι πράξεις χαρακτηρισμού και οι αντιρρήσεις επιτροπές. Αν οποιοδήποτε από τους παρευρισκόμενους στο πάνελ αλλά και τους πολίτες που ακούνε
όλους εμάς. Είχαν πάρει πράξεις χαρακτηρισμού ή αποφάσεις επιτροπών. Έβλεπαν με ποιον ακριβώς τρόπο γινόταν οι χαρακτηρισμοί όπως ακριβώς γίνεται μέχρι τώρα. Η νομοθετική ρύθμιση, κυρία Κοζυράκη, είναι εύκολο να γίνει. Βάζουμε την ερμηνεία, τι είναι βάσος. Γι' αυτό θέλω να πω και ουσιαστικά στον κύριο Κοτσαβασάκη. Δεν ξέρουμε όλοι τι είναι. Και ουσιαστικά στον κύριο Κοτσαβασάκη. Κύριε Ερνημάκη, να απαντήσει όμως, να απαντήσει. Και εγώ θέλω να ρωτήσω πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Κοζυράκη. Αφήστε το κύριο Δασκαλάκη να συντονίσει. Ναι, κυρία Κοζυράκη. Πείτε μας. Σήμερα στη συζήτηση το μεσημέρι, εκτός από το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών και τις τεχνικές προτάσεις, πραγματικά δεν ξέρω αν κάποιες είναι σπουδαιότερες ή λιγότερο σπουδαίες, τις τεχνικές προτάσεις για βελτιώσεις στο χάρτη που αφορούν, όπως προείπα, τους δασωμένους αγρούς και μικρά ποσοστά δασικών εκτάσεων. Το θέμα το ιδιοκτησιακό συζητήθηκε και είπε ότι έχουν νομοπαρασκευαστική επιτροπή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, δεν συμμετέχω σε αυτήν, την οποία ερευνούν το ιδιοκτησιακό και τη διευκόλυνσή του κυρίως για τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις. Τα 5 άτομα. Κυρία Κοζυράκη, όμως τώρα θα γίνω και εγώ λίγο πιεστικός. Εδώ πολύ απλά. Υπάρχει μια απλή πρόταση. Υπάρχει μια απλή πρόταση που είναι νομικά κατοχυρωμένη, που μπορεί να βγάλει από την δυσκολία και την κυβέρνηση που αποφασίζει, αλλά και τους χιλιάδες πολίτες που επηρεάζονται από αυτό, μια απλή νομοθετική ρύθμιση. Γιατί το γυρνάμε γύρω-γύρω και δεν πάμε στην ουσία. Δεν ξέρω αν είναι απλή νομοθετική ρύθμιση, κύριε Δασκαλάκη. Το εκμήριο κυριότητας υπέρ του δημοσίου. Λοιπόν, πρέπει να πάω, κυρία Κοζυράκη, μισό λεπτό. Πρέπει να πάω. Δεν είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος αυτή η νομοθετική ρύθμιση, είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Πρέπει να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε. Καταρχήν, πραγματικά είναι δεκάδες τα τηλέφωνα στο τηλεφωνικό κέντρο. Μας συγχωρείτε, γιατί μας στέλνετε παράπονα ότι δεν πιάνετε γραμμή. Είναι δύο συνάδελφοι έξω και απαντούν. Όπως και στα μηνύματα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μεταφερθούν όλα τα μηνύματα και τα ερωτήματα. Προσπαθούμε να τα ομαδοποιήσουμε για να τα μεταφέρουμε. Πραγματικά αυτό το θέμα, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, το γνωρίζαμε, αλλά αυτό το βλέπουμε και τηλεοπτικά πόσο πολύ καίει τους πολίτες. Κυρία Κοζυράκη, έρχομαι σε εσάς πραγματικά εδώ. Από αυτό το οποίο συμβαίνει, αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που δεν έχει να κάνει μόνο με την περιουσία ενός πολίτη, δεν έχει να κάνει μόνο με την αγροτική περιουσία. Έχει να κάνει με ολόκληρο τον χάρτη της Κρήτης, με ολόκληρο τον χάρτη της χώρας. Άρα, αυτό είναι δική μου παρένεση και επισήμαση, νομίζω ότι πρέπει πολύ γρήγορα αυτοί που αποφασίζουν να πάρουν και δραστικές αποφάσεις, γιατί εδώ η πλειοψηφία, αν όχι όλοι που καλούν, κάνουν λόγο για μία κατάφορη αδικία και μάλιστα δηλώνουν αποφασισμένοι να βγουν στο δρόμο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλω να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας και συγγνώμη που σας διέκοψα, αλλά στην τηλεόραση υπάρχουν και τα διαφημιστικά διαλύματα που πρέπει να είναι στάνταρ. Απλώς ήθελα να απαντήσω, να συνομιλήσω με τον κύριο Κοτσαμπασάκη σχετικά σήμερα το μεσημέρι. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο, ίσως οι ασφάλαθοι, τα δασικά είδη, όλα αυτά ίσως μπροστά σε αυτό το τσουνάμι των αντιδράσεων φαίνονται ψηλά γράμματα. Εμείς θεωρούσαμε ότι ήταν υποχρέωσή μας ουσιαστικά, το πολεμάμε χρόνια αυτό το πράγμα και μακάρι να γίνει, γιατί ουσιαστικά πραγματικά θα εξορθολογήσει τα πράγματα αρκετά προς το δίκαιο. Αυτό που θέλω να πω για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σήμερα το μεσημέρι τι ακούστηκε? Και μεταφέρω αυτό που άκουσα και εγώ, παρόν ήταν και ο Περιφερειάρχης και ο κύριος Χνάρης και η αντίστοιχη του Νοτίου Αιγαίου. Άκουσα ότι με νόμο παρασκευαστική επιτροπή αυτή τη στιγμή διερευνούν το θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκεί στις περιοχές τις δικές μας, εκεί που δεν υπάρχει το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου, αλλά επειδή ακροβατούν με τη συνταγματικότητα και την νομιμότητα αυτών των πράξεων, κοιτάζουν να δουν πώς μπορούν να διευκολύνουν κυρίως τις βραχώδεις και τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, τις κατηγορίες δηλαδή 5α και 5β του 998 για τον κύριο Κοτσαμπασάκη. Ουσιαστικά δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο για το τι θα επιχειρήσουν να κάνουν με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο ουσιαστικά θα έδινε μεγαλύτερη δυνατότητα στο νομοθέτη να κάνει κάτι πιο σωστό, πιο σοβαρό, αν αυτά είχαν προβλεφθεί στην αναθεώρηση του συντάγματος. Αν την αναθεώρηση είχε προβλεφθεί μια τέτοια κίνηση από τα διάφορα υπουργεία ουσιαστικά, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να γίνουν νομοθετήματα τα οποία μετά δεν θα καταπέφτουν σοριδών στο ΣΤΕ, όπως συμβαίνει πολύ συχνά. Μάλιστα. Κύριε Κοτσαμπασάκη,
Θέλω να σας μεταφέρω δύο ερωτήματα, αφού πρώτα όμως απαντήσετε σε αυτό που έθεσε η κυρία Κοζυράκη. Στην τηλεδιάσκεψη σήμερα συζητήθηκε και αντιμετωπίστηκε το διοκτησιακό θέμα. Με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο, γιατί μετά από ένα μήνα και αφού φαίνεται ότι απεσύρθε από την κυκλοφορία ο κύριος Αμυράς και εμφανίζεται ο ίδιος ο υπουργός ο κύριος Κρέκας και φτάνουμε πια στο Μέγαρο Μαξίμου ευτυχώς, επιτέλους η πολιτεία αποδέχεται ότι υπάρχει στην ουσία και στην πραγματικότητα ιδιοκτησιακό ζήτημα. Ερώτημα πρώτον προς την κυρία Κοζυράκη, της οποίας τη θέση αντιλαμβάνομαι, διότι εκτελεί οδηγίες και εγκυκλίους όπως αναφέρει. Αλλά δεν άκουσα προηγουμένως στο κύριο ερώτημα και κέριο σήμερα που μιλάμε, πριν από οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση, αφού δεν έχει τεκμήριο κυριότητας υπέρ του το δημόσιο, δηλαδή δεν έχει καμία όθηση από τον νόμο ως προς την ιδιοκτησία, με ποιο ακριβώς δικαίωμα δηλώνονται στο κτηματολόγιο επί παραδείγματι το 63% της έκτασης του νομού Ρεθύμνου ως ιδιοκτησία του δημοσίου. Δηλαδή θα είχα και εγώ το δικαίωμα να δηλώσω την έκταση αυτή ως δική μου? Ερώτημα πρώτο. Ερώτημα δεύτερο. Στις 24 Τρίτου του 2021... Να τα απαντάει μία-μία, ένα-ένα τα ερωτήματα. Ένα-ένα, κύριε Δασκαλάκη. Η κυρία Κοζυράκη έχει στείλει ένα έγγραφο απαντητικό στην Παγκρίτα Συντονιστική Επιτροπή κατά των Αστικών Χαρτών. Τι λέει στο έγγραφο αυτό? Ότι εμείς, επειδή αναφερθήκατε σε μελετητές, ο κύριος Χιλετζάκης ερώτησε και ο Πρίαμος Ιερονομάκης με σαφήνεια. Εμείς, λέει η κυρία Κοζυράκη, σαν υπηρεσία, δεν παραλάβαμε απλώς τους χάρτες, αλλά παρακολουθούσαμε και τους μελετητές και κατά το χαρακτηρισμό των εκτάσεων. Και ρωτώ, κυρία Κοζυράκη, στον βαθμό που αναλογεί στον καθένα, βεβαίως δεν θα τα βάλουμε με το σαμάρι αντί για το συμπαθές ζώο, αλλά το λιμάνι της χώρας των Σφακίων, όταν στο δίνει δάσος ή τους δρόμους ή το μοναστήρι του Σωτήρα Χριστού στο Κουμπέ στο Ρέθυμνο, πώς το θεωρείς αυτό στην πορεία? Τρίτον, ερώτησε ο κύριος Χιλετζάκης προηγουμένως, ερώτησε με σαφήνεια, αν η ασφάλατη, για να πάμε στους συμπαθείς σας παλάθους, τελικά δεν είναι δασική, θα είναι χορτολιβαδική δηλαδή έκταση ή θα είναι γεωργική? Γιατί στις χορτολιβαδικές εκτάσεις, κύριε Δασκαλάκη, είναι ένα άλλο τρίκ αυτό πάλι που εμφανίζεται. Βεβαίως υπάρχει προστασία από τη δασική νομοθεσία. Δηλαδή βεβαίως και οι εκτάσεις αυτές τελούν υπό τον περιορισμό. Πλην όσων έχουν αναγνωριστεί ως ιδιωτικές με δικαστική απόφαση ή όπως λέει η κυρία Κοζυράκη στην επίσημη ενημέρωση που έχει κάνει ως αποκεντρωμένη διοίκηση με τίτλο πρώτου 46 και μεταγραφή. Ξέρετε όμως, κύριε Δασκαλάκη, ποιο είναι το πρόβλημα? Γιατί το κράτος έδωσε τη βλή. Ότι ο κύριος τίτλος που έχουμε όλοι μας, δηλαδή αποδοχές κληρονομίας, δεν ήταν απαραίτητα στην Κρήτη από το δίκαιό μας πριν το 1946. Το ξέρετε αυτό, κύριε Κοζυράκη? Ζητάτε τίτλους πρώτου 46 για τις ιδιωτικές χορτολιβαδικές, όταν σε εμάς με το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο αρκούσε η πεσέλευση στην κληρονομία. Άρα, κύριε Κοντζαμπασάκη, θεωρείτε ότι ο χαρακτηρισμός χορτολιβαδική αλλάζει τα δεδομένα, αλλά δεν αλλάζει την ουσία όσον αφορά τα δικαιώματα που έχει το κράτος απέναντι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτών? Ασφαλώς. Η λύση είναι μία. Κύριε Δασκαλάκη, μ' ακούτε? Σας ακούω μια χαρά. Έβαλε ένα ζήτημα η κυρία Κοζυράκη. Το ακούμε προσοχή. Θέμα της συνταγματικότητας. Απαντώ ευθέως. Μια νομοθετική ρύθμιση που απλώς θα επεκτείνει ένα νόμο που ισχύει και σήμερα που μιλάμε, του 2003, χωρίς κανένα πρόβλημα της συνταγματικότητας. Έχω μπροστά μου 50 αποφάσεις του Όριου Πάγου πάνω στο νόμο αυτό. Δηλαδή το νόμο που δίνει μια όθηση στον ιδιώτη να αποκτήσει ευκολότερα την κυριότητα από το να τρέχω στα δικαστήρια, να ψάχνω συμβόλαια του 1890 και αγάδες μάρτυρες για την αγορένωσα κοινή του 120 χρόνια πριν. Κοντζαμπασάκη, γιατί δεν το κάνει το δημόσιο? Κύριε Κοντζαμπασάκη, θέτετε πολλά ερωτήματα. Αλλά έρχεται, κύριε Δασκαλάκη, και σας έχω εδώ ένα δημοσίευμα της Καθημερινής, το βλέπετε. Κυκλάδες και δασικοί χάρτες και μας λέει σε σχέση με τον κύριο Κοντογιώργη ότι οι Μύκονος και η Σαντορίνη έχουν 0% δασικές εκτάσεις αλλά τα Κουφονίσια, η Ηρακλία και η Δονούσα 70% και 80%. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε? Άρα συνδεόμαστε, κύριε Κοντζαμπασάκη, και με τη δήλωση του κύριου Κοντογιώργη που παρουσιάσαμε νωρίτερα μέσα στην εκπομπή Αντιθέσεις. Μάλιστα. Κυρία Κοζυράκη, επειδή πρέπει να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, θα ήθελα όμως σε αυτό το σημείο και να το κατανοήσουν και οι υπόλοιποι κύριοι, να βάλω στη συζήτηση για ένα σύντομο σχόλιο τον κύριο Σταυριανουδάκη, τον Μανούσο Σταυριανουδάκη από τα Χανιά, εκπροσωπεί κτηνοτρόφους και αγρότες εκεί, αλλά και την κυρία Κασάπη από την Χαλκιδική. Να ξεκινήσουμε όμως με τον κύριο Σταυριανουδάκη. Κύριε Σταυριανουδάκη, Χανιά και Ρέθυμνο, φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις, μιλάμε για ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Στα Χανιά και στο Ρέθυμνο γνωρίζω προσωπικά περιπτώσεις που με αυτά τα δεδομένα, και μπορούμε να δούμε και τους χάρτες,
χάνουν ακόμα και το 70 με 80% της περιουσίας τους. Θέλω το δικό σας σχόλιο. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα από τα Χανιά. Σε όλους θα ήθελα να πω ότι στο νομό Χανίων τώρα και αρκετά χρόνια έχουμε ανεβάσει το θέμα. Δηλαδή πριν μερικά χρόνια το δασαρχείο μας είχε στείλει έγγραφο στο Σύλλογο Κτηνοτρόφων και μας ζητούσε να νοικιάσουμε τα χωράφια μας, την ουσία, δηλαδή τη μαβάρα μας, τα μητάτα των παππούδων μας, των προσπαππούδων μας, στέρνες, να τα νοικιάσουμε για να συνεχίσουμε να παίρνουμε την επιδότηση. Με τέτοιους τρόπους, ας πούμε, προσπαθούσε να βάλει χέρι το δημόσιο στη ιδιοκτησία που έχουμε και συμβόλαια. Όλες οι οικογένειες έχουμε συμβόλαια από το 1865 που είχαν επιτρέψει τότε οι Οθωμανοί να γίνονται συμβόλαια μεταξύ Χριστιανών και Χριστιανών. Η Κρήτη, όπως γνωρίζετε και όπως έχουν πει, υπάρχει σε ένα ειδικό καθεστώς και μπήκε με ένα ειδικό καθεστώς στην ιδιοκτησία, ενώθηκε με τη μητέρα Ελλάδα. Με αυτά τα δεδομένα, η σημερινή κυβέρνηση, επειδή θέλει να κάνει δώρο εις τη βιομήχανους, σε αυτούς που θέλουν να βάλουν σε ανεμογεννήτριες και ξενοδοχειακές μονάδες όπου είναι προσβάσιμες ή γήπεδα, ό,τι άλλο θέλουν να κάνουν, θέλουν να τα περάσουν στο υπερταμείο για να μπορέσουν να τα κάνουν δώρο στη βιομήχανση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και εμείς να είμαστε φτηνά εργατικά χέρια με μια ποδιά καρσόνιδες. Αυτό δεν πρέπει να, δεν το αφήνουμε και δεν το επιτρέπουμε να γίνει. Μάλιστα. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι σε δασικούς χάρτες. Οι δασικοί χάρτες όμως πρέπει να είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης και στη κτηνοτροφία και στη γεωργία και παντού. Χρειάζονται οι δασικοί χάρτες, αλλά να είναι όπως πρέπει να είναι προς όφελος του συνόλου των πολιτών. Κύριε Σταυριανουδάκη, είναι που είναι σε κακά χάλια ο πρωτογενής τομέας, υπάρχει μεγάλη φτώχεια, τώρα καλούμαστε να πληρώσουμε τοπογραφικά, με γραφεία, τα δικηγορικά γραφεία τα οποία να κάνουν οι εστάσεις, να ζητούμε τι, τα χωράφια τα οποία είναι δικά μας, οι μαδάρες που είναι δικέ μας, με συμβόλαια, να ζητούμε από πού, από το δημόσιο, να φέρει το δημόσιο τα δικά του χαρτιά. Είναι εύλογα τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί που θέτετε, κύριε Σταυριανουδάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβαση. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Εμείς έχουμε κάνει τώρα 2 κινητοποιήσεις. Την άλλη εβδομάδα ξεκινούμε αγώνα διαρκείας και δεν σταματούμε εάν δεν λυθεί το θέμα όπως πρέπει να γίνει προς όφελος των αγροτών και φτηνοτρόφων. Μακάρι να βρεθεί λύση. Βρεθεί λύση εν τάνει επί τάν. Θέλω να πάμε, να είστε καλά κύριε Σταυριανουδάκη, θέλω να ανηφορήσουμε στη χώρα, να πάμε στην Χαλκιδική. Θα καλησπερίσω την τεχνολόγο Γεωπόνο, μέλος της Διοίκησης Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεταγκησίου στην Χαλκιδική, την κυρία Παυλίνα Κασάπη. Κυρία Κασάπη, καλησπέρα σας από την Κρήτη, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας κύριε Δασκαλάκη και χαιρετίζω και όλο το πάνελ, το φίλο μου, το Μπρίαμο, και να πω και ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Κοζηράκη. Όχι, συγγνώμη. Τον κύριο Κοντζαμπασάκη. Ναι. Έχει πάρα πολύ δίκιο που φωνάζει και έχουν και πάρα πολύ δίκιο γενικά για τις αντιδράσεις που έχει ο κόσμος εκεί. Εμείς παιδευόμαστε από το 2014. Καταρχήν, κυρία Κασάπη, εσείς από το 2014 θα τολμήσουμε να πούμε ότι πρωτοπορείτε και είστε οι πρώτοι που αναδείξατε αυτό το ζήτημα, που ουσιαστικά δημιούργησε και ένα ντόμινο αντιδράσεων, φτάνοντας μέχρι και την Κρήτη. Η αλήθεια είναι αυτή. Η πρώτη διαμαρτυρία που κάναμε έντονη ήταν το 2014. Οι πρώτες συστάσεις που είχαμε κάνει πάνω στο θέμα των βασικών χαρτών ξεκίνησαν από το 2010, πριν ακόμα προκύψει το θέμα και ξεκινήσει όλο αυτό το πράγμα. Όντως υπάρχει μεγάλο θέμα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ξέρω για την Κρήτη ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες ως προς το πώς εντάχθηκε η Κρήτη στο ελληνικό κράτος. Και πολύ καλά κάνουν και ορθά κάνουν και τα λένε όλα αυτά. Εμείς αυτό που αντιμετωπίσαμε στη Χαλκιδική έχει να κάνει ως προς το εξής. Αρχικά μας βάλαμε σε μια διαδικασία ότι ο κόσμος έπρεπε να αποδείξει ότι όλα αυτά που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας είναι δικά του. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο ήταν κατόρθωτο. Επίσης υπήρχαν πάρα πολλά χαρτιά στα χέρια του κόσμου, τα οποία προερχόταν από το δασαρχείο, ήταν από χαρακτηρισμοί, οι οποίοι όλος περιέργως είτε δεν υπήρχαν είτε είχαν ακυρωθεί.
χωρίς να το γνωρίζει ο κόσμος. Ακυρώθηκαν από το δασαρχείο χωρίς να γνωρίζει ο κόσμος ότι φυσικά υπήρχε αυτό το θέμα. Άρα αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπήρχαν πολίτες που χάναν την περιουσία τους χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Φυσικά. Και μάλιστα στην περιοχή μας χάθηκαν και πάρα πολλά και δικαιώματα και υπήρχαν προβλήματα και με τα προγράμματα και με όλα αυτά. Γιατί επί δύο χρόνια από το 2017 που ξεκίνησε η ανάρτηση των δασικών χαρτών στη Χαλκιδική και μετά, μέχρι και το 2019, είχαμε προβλήματα στις πληρωμές όσον αφορά τις επιδοτήσεις, όσον αφορά τα προγράμματα νέων αγροτών. Υπήρχε περίπτωση να πενταχθούν άτομα από τα προγράμματα νέων αγροτών. Είμαστε περιοχή που ζούμε από την αγροτιά, εξαρτώμαστε από αυτό και αντιμετωπίζουμε ένα σωρό προβλήματα και παγίδες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κυρία Κασάπη, εσείς πώς ανακαλύψατε αυτό το πρόβλημα, τι είναι αυτό που σας κινητοποίησε, γιατί κακά τα ψέματα, εδώ οι συνάδελφοί σας σε επίπεδο Κρήτης το ανακάλυψαν και το ανέβασαν κυρίως τον τελευταίο χρόνο και το τελευταίο διάστημα, βλέποντας ότι κάτι συμβαίνει με τους δασικούς χάρτες. Αρχικά υπήρχαν κάποια προβλήματα με τον προγενέστερο διευθυντή δασών, όπου δημιουργούσε κάποια θέματα σε κάποιες περιοχές μεμονωμένα και κυρίως σε αγρότες. Πράγμα όμως που αποδείχθηκε μετά ότι ήταν τελείως άκυρο, γιατί ακόμα και τα χωράφια για αυτά τα οποία τους κυνηγούσε ότι δήθεν ήταν δασικά, εμφανίστηκαν ως ΑΑ, όπως λέμε τώρα, με βάση τους δασικούς χάρτες. Και ενώ μιλάτε, να σας πω ότι βλέπουμε πώς διαμορφώνεται ο χάρτης, οι δασικοί χάρτες στην περιοχή σας. Ναι. Η Χαλκιδική είναι λίγο περίεργη ως προς την αναμόρφωσή της, για το λόγο ότι υπάρχουν οικισμοί οι οποίοι είναι ντόπιοι, γηγενείς πληθυσμοί, και υπάρχουν και τα χωριά, όπου είναι κάτοικοι οι οποίοι ήρθαν το 1922 και το 1924. Στην περιοχή την οποία δουλεύω είναι ντόπιος οικισμός. Η μητέρα μου είναι από ντόπιο χωριό. Ο πατέρας μου είναι από χωριό που έγινε το 1924. Όλοι του 1924 έχουν τίτλους κυριότητας. Αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουν απολύτως κανένα πρόβλημα με τους δασικούς χάρτες. Ο πατέρας μου είναι 74 χρονών, έχει τα χωράφια από τον παππού του και από τον μπαμπά του. Ο παππούς μου όμως, της μητέρας μου ο πατέρας, δεν έχει ούτε ένα χωράφι, που είναι πρώτου 1924. Άρα προσπαθείτε να αποδείξετε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Και όσον αφορά το θέμα με το κτηματολόγιο, ναι, και φυσικά υπάρχει θέμα ιδιοκτησίας για τον εξής και μόνο λόγο. Όπου και να δεις ότι υπάρχει κτηματολόγιο, το κράτος έχει δηλώσει ότι αυτές οι εκτάσεις που φαίνονται ως ΔΑ κλπ. Είναι στην κυριότητα του δημοσίου. Μάλιστα. Και έρχεται πάλι ο πολίτης να πρέπει να αποδείξει και στο κτηματολόγιο ότι αυτή η έκταση είναι δική του. Πώς θα το αποδείξεις χωρίς χαρτιά? Έτσι. Και μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι γνωστή. Να σας δώσω παραδείγματα ως προς το εξής. Όταν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που είναι το ίδιο Υπουργείο που κάνει τους δασικούς χάρτες, έδωσε τη δυνατότητα να γίνει, να δοθούν οι άδειες για τα νερά, για αγροτικό νερό, έτσι. Ναι, ναι. Αγροτικό νερό. Λοιπόν, επειδή γνώριζε πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν την κυριότητα, έβαλε μια συμπληρωματική κοία που έλεγε ο καθένας μπορεί να κάνει αναθεώρηση της άδειας της γεωτρήσεώς του με το ε9 του. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί γνώριζε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει τίτλος κυριότητας στο μεγαλύτερο ποσοστό της Ελλάδος. Άρα εδώ πέρα, κυρία Κασάπη, το κράτος πάει να εκμεταλλευτεί, και το εκμεταλλευτεί, το βάζω εισαγωγικά, αυτούς τους τίτλους κυριότητας που είναι εξαιρετικά δύσκολο να τους ξεκαθαρίσουμε μέσα στο πέρασμα των ετών. Προφανώς. Και να σας πω και κάτι. Εμείς έχουμε ένα ζωντανό παράδειγμα, ας πούμε, στη Χαλκιδική, που είναι το ελληνικός χρυσός, που είναι και τώρα έχει ξαναβγεί πάλι στη δημοσιότητα το θέμα. Να σας πω ότι αμυγές δάσος δόθηκε με 35 ευρώ το στρέμμα. Μάλιστα. Και ο κόσμος τώρα, ο οποίος ζει από όλο αυτό, σε εμάς κάνανε το εξής. Είχαν βγάλει αρχικά τότε του κυρίου Φάμελου, είχαν βγάλει μια διαδικασία όσον αφορά να γίνει εξαγορά για όσους δεν είχαν χαρτιά. Να καταθέσουν να κάνουν εξαγορά τη γη του ουσιαστικά. Ο κόσμος, επειδή δεσμεύτηκε επί δύο χρόνια και δεν πληρωνόταν τις επιδοτήσεις του, αναγκάστηκε και είπε: θα το κάνω και ας βγάλει κάτι και το κράτος, αλλά να αποκτήσω τίτλο κυριότητας και να έχω τα χωράφια μου. Και να μπορώ να τα διαχειριστώ όπως θέλω, αφού μου δημιουργεί τέτοιο πρόβλημα. Όταν τα κάναμε τα χαρτιά, μιλάμε για ένα χωριό, εγώ στην περιοχή που δουλεύω, είναι 1000 κάτοικοι. Για 1000 κατοίκους, για να καταφύγουν μέχρι το δασαρχείο, χρειαζόταν 3 εκατομμύρια ευρώ για να καταθέσουν φάκελο.
3 εκατομμύρια ευρώ για ένα οικισμό, για ένα χωριό. Για έναν οικισμό 1000 κατοίκων ήθελε 3 εκατομμύρια ευρώ με βάση τα ποσά που ζητούσαν οι διάφοροι τοπογράφοι, δασολόγοι κτλ. Για να καταθέσουν το φάκελο οι άνθρωποι. Και θα μου επιτρέψετε να θέσω ένα ερώτημα σε αυτό που λέτε στον κύριο Κοντζαμπασάκη που έρχεται σωριδών από τους τηλεθεατές. Ναι. Αν κάποιος κύριο Κοντζαμπασάκη θέλει να κινηθεί νομικά και μάλιστα το λένε χαριτολογώντας αλλά και με εκνευρισμό από τα μηνύματα που λαμβάνουμε, θα πρέπει να αποδείξουν ότι αυτό που τους ανήκει εξακολουθεί να τους ανήκει και για να το αποδείξουν θα πρέπει να πληρώσουν. Κύριε Δασκαλάκη, σήμερα που μιλάμε το τονίζω και ρωτώ τρίτη φορά, είναι η κυρία Κοζηράκη παρούσα. Ή απάντησε και δεν άκουσα λόγω της επικοινωνίας ή δεν απήντησε. Το δημόσιο δηλώνει χωρίς τεκμήριο κυριότητας υπέρ του. Χάσαμε τον κύριο Κοντζαμπασάκη. Κυρία Κοζηράκη, θέλετε να απαντήσετε μέχρι να αποκατασταθεί δεν το... Δεν με άφησε κανείς να απαντήσω. Βεβαίως, στο έχετε ερώτημα δίκιο και πολλά, άλλα. Καταρχήν, θέλω να χαιρετήσω τη συνάδελφο στη Χαλκιδική. Εγώ είμαι μισή Χαλκιδικιώτισσα. Έχω ζήσει τα παιδικά μου χρόνια εκεί. Ξέρω τα μεγάλα θέματα με τους δασωμένους αγρούς. Ξέρω τα θέματα της Χαλκιδικής, αλλά αρκετά είναι πολύ διαφορετικά από την Κρήτη, γιατί όντως εδώ υπάρχει το τεκμήριο, δεν υπάρχει το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του δημοσίου. Πώς λοιπόν το αυτό τι σημαίνει. Κύριε Κοντζαμπασάκη, θεωρείτε ότι επειδή δεν υπάρχει, είστε νομικός. Ότι επειδή δεν υπάρχει το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του, δεν σας διέκοψα, υπέρ του δημοσίου, υπάρχει το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του ιδιώτη, είναι κατοχυρωμένο. Όχι. Ναι. Θεωρείτε ότι με μία. Επίσης, γιατί εδώ θέλουμε να βρούμε λύση. Να προτείνουμε και να πούμε τι είναι εφικτό για λύσεις. Θεωρείτε επίσης ότι με μία απλή ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος μπορεί να κατοχυρωθεί αυτό το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του ιδιώτη πάνω στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, όπου, όχι μόνο στην Κρήτη βέβαια, όπου δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του δημοσίου. Βεβαίως. Δεν γίνεται, γιατί είναι εφικτό. Ωραία. Γιατί το Σύνταγμα δεν προβλέπει το ιδιωτικό δάσος. Το Σύνταγμα δεν προβλέπει το ιδιωτικό δάσος. Ναι, και επίσης το Σύνταγμα ακριβώς προβλέπει. Θέλω να σας απαντήσω σε αυτά που είπατε. Προβλέπει επίσης ότι όποιο δάσος και δασική έκταση δεν έχει αναγνωριστεί ως ιδιωτικό με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, γιατί μιλάμε με νόμους, δεν μιλάμε με τις απόψεις μας. Ό,τι δεν έχει αναγνωριστεί, το δημόσιο προβάλλει με ή χωρίς δασικούς χάρτες. Προβάλλει τα δικαιώματά του στο κτηματολόγιο. Κυρία Κοζηράκη, δεν το κάνει ο χάρτης. Ακούστε με λίγο. Και χάρτης και δασικοί χάρτες να μην γίνονταν, το δημόσιο σε όλη την Ελλάδα θα πρόβαλε τα δικαιώματα κυριότητάς του έναντι βέβαια στο κτηματολόγιο. Εμείς είμαστε δυσμενές. Αλλά πώς θα τα πρόβαλε τα δικαιώματα κυριότητας, κυρία Κοζηράκη, με ποια δεδομένα, με τους υπάρχοντες δασικούς χάρτες? Με δασικούς χάρτες που θα προσαρμοστούν. Αυτά υποβάλλονται στο κτηματολόγιο και όταν έχουμε δάση και δασικές εκτάσεις ουσιαστικά θα πρέπει να έρθει το δημόσιο και να αποδείξει επίσης με στοιχεία όσα μπορεί να ανήκει στο ιδιώτη και την ιδιοκτησία του. Θέλετε σε αυτό το σημείο να δούμε δύο παραδείγματα αεροφωτογραφιών τα οποία θα μας βοηθήσει ο κύριος. Κύριε Δασκαλάκη, το λόγο παρακαλώ. Βεβαίως, κύριε Κοντζαμπασάκη, γρήγορα. Δηλαδή, αν κατάλαβα και χαίρομαι πάρα πολύ επιτέλους, πραγματικά χαίρομαι για την απάντηση της κυρίας Κοζηράκη, διότι γίνεται καθαρό ότι δεν ενδιαφέρει ο χαρακτηρισμός, αλλά πίσω από το χαρακτηρισμό ενδιαφέρει και η ιδιοκτησία. Τα δικαιώματα του δημοσίου. Είναι σαφές. Θα μπορούσε να αρκείται το δημόσιο στο χαρακτηρισμό και να μην πηγαίνει σε δήλωση δικαιωμάτων της επίπεδου ιδιοκτησίας. Μα το είπε και νωρίτερα αυτό η κυρία Κοζηράκη, κύριε Κοντζαμπασάκη. Χωρίς το χάρτη, κύριε Κοντζαμπασάκη, και χωρίς να υπήρχε δασικός χάρτης αναρτημένος, οι δασικές υπηρεσίες ή όποια άλλη υπηρεσία του δημοσίου θα ερχόταν να αγωγές υπέρ του δημοσίου και το συμφερόντο της στο κτηματολόγιο. Μιλάμε για την κτηματογράφηση, όχι το δασικό χάρτη. Μάλιστα. Με ή χωρίς δασικό χάρτη. Δεν είναι έτσι. Με αφορμή το δασικό χάρτη στέλνουν οι διευθύνσεις της δασών στα γραφεία κτηματογράφησης στα δικαιώματα του δημοσίου. Δεν είναι τυχαία η συγκυρία. Και να πω κάτι για το δασκαλάκι. Βεβαίως. Θα με επιτρέψετε. Είναι όπου δεν έχει αρχίσει κτηματογράφηση, κύριε Κοντζαμπασάκη. Στο Ηράκλειο λοιπόν, που έχει αρχίσει κτηματογράφηση έχει προηγηθεί του δασικού χάρτη και έχουν ασκηθεί αγωγές υπέρ του δημοσίου. Εγώ λέω λοιπόν ότι σήμερα ό,τι χαρακτηρίζεται ως δασικό δεν μένετε εκεί, αλλά το προβάλλετε ως ανήκω στο δημόσιο. Αυτό κάνετε. Αυτό και με ποιο δικαίωμα το κάνετε, που δεν έχετε τεκμήριο κυριότητας υπέρ σας.
Το τόνισε και ο κύριος Χιλετζάκης αυτό νωρίτερα, κύριε Κοτσαμπασάκη. Ότι υπάρχουν περιοχές που... Επίσης, γιατί υπάρχει, κύριε Δασκαλάκη, ένα ερώτημα στην κυρία Κοζηράκη. Έχω μπροστά μου, κύριε Δασκαλάκη, με ακούτε? Σας ακούω μία χαρά. Έχω μπροστά μου την επίσημη ενημέρωση της απογκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, δηλαδή της κυρίας Κοζηράκη. Είναι δική της η ενημέρωση, που λέει το εξής. Όσον αφορά τους αγρούς που ήταν δασικοί και άλλαξαν χρήση, η ΔΑ που λέμε, που είναι πάρα πολύ στην Κρήτη, γιατί η αεροφωτογραφία του 45 δεν αναγνώριζε κατοχή, εμφύλιο, μετανάστευση και έβγαλε τους ασφαλάθους δασικούς των ανθρώπων μας που πέθαναν στην κατοχή και ταλαιπωρήθηκαν, αλλά που άλλαξαν χρήση, λέει η κυρία Κοζηράκη, γιατί ακούω πολλά ψέματα τελευταία. Εάν η αλλαγή χρήσης δεν έγινε με νόμιμη διοικητική πράξη, τότε σήμερα με το Σύνταγμα η μεταβολή του σκοπού της δασικής έκτασης θεωρείται αυθαίρετη, επισύρει όλες τις νόμιμες συνέπειες. Σε περίπτωση δε που η νεότερη χρήση αφορά σε γεωργική καλλιέργεια και δεν υποβληθούν ή απορριφθούν αντιρρήσεις για το χαρακτήρα της έκτασης, θυμίζω της έκτασης ως δασικής το 45 και αγροτική σήμερα, τότε γίνονται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων. Είναι ή όχι αλήθεια αυτό που λέει η κυρία Κοζηράκη, ότι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα οι αγροτικές επιδοτήσεις σε σχέση με αυτό που είπε και η συνάδελφος, η φίλη από τη Χαλκιδική προηγουμένως στους ΔΑ? Θεωρείτε, κύριε Κοτσαμπασάκη, ότι με αυτή τη λογική θα μπει χέρι και στις λεγόμενες επιδοτήσεις των αγροτών? Το λέει ευθέως η κυρία Κοζηράκη, η ίδια που έχουμε στην στροφιά απόψε για όσες ήταν δασικές το 45 και αγροτικές. Άρα, κυρία Κοζηράκη, μιλάμε. Μισό λεπτό, κύριε Χιλέτζη. Εμείς γράψαμε την αλήθεια και αυτό ακριβώς που ισχύει. Μιλάμε για τις εκτάσεις, οι οποίες είναι οι εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις, τα ΔΑ. Τα ΔΑ, λοιπόν, αν από την αναμόρφωση που προηγήθηκε για το δασικό νόμο δεν εξαιρέθηκαν με νόμιμες διοικητικές πράξεις, όπου μέσα στο χάρτη φαίνεται η νόμιμη αλλαγή χρήση, αλλά οι εκτάσεις αυτές είναι τέτοιες έτσι ώστε θα δημιουργήσουν πρόβλημα στη συνέχεια με τις επιδοτήσεις, θα συμβεί αυτό και είναι αλήθεια. Άρα, γιατί θέλετε να μας πείτε, εδώ μας λέτε κάτι πολύ σημαντικό, κυρία Κοζηράκη. Αν μου επιτρέπετε λίγο. Μισό λεπτό. Θέλω λίγο. Κύριε Ερωνημάκη, μισό λεπτό. Θα σας δώσω το λόγο. Μισό λεπτό. Λέει κάτι πολύ σημαντικό η κυρία Κοζηράκη. Μισό λεπτό. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό αυτό με τις επιδοτήσεις. Άρα, αν πάρουμε αυτήν την πραγματικότητα ως δεδομένη, πέρα από περιουσιακά στοιχεία αγροτών και κτηνοτρόφων και πολιτών γενικότερα, μπορεί να συρρυκνωθούν προς τα κάτω ή να χαθούν και ευρώ επιδοτήσεων από ανθρώπους που τα δικαιούνται, κυρία Κοζηράκη, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η συνάδελφος στη Χαλκιδική σας το περιέγραψε πάρα πολύ σωστά. Στις εκτάσεις οι οποίες δεν είναι εκχερσωμένη δάση με νόμιμη διοικητική πράξη, σίγουρα θα υπάρχει με την κύρωση του χάρτη θέμα με τις αγροτικές αποζημιώσεις. Γιατί... Δηλαδή... Λίγο μία παρένθεση. Μην με ρωτάτε αν μ' αρέσει. Είναι η νόμη του κράτους. Δεν τα λέω εγώ. Μισό λεπτό. Κύριε Κοτσαμπασάκη, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ερωνημάκη που του τον πήρα πριν. Μία λέξη μόνο πρίαμε. Μία λέξη. Δηλαδή αν κάποιο είναι κρατούμενος. Ναι, κύριε Κοτσαμπασάκη, σας ακούμε. Αν κάποιος δηλαδή είναι κρατούμενος στο στρατόπεδο συγκέντρωση στον Ταχάου στην κατοχή και επιστρέφοντας στην Ελλάδα εξοριστεί στον Εφήλιο μέχρι το 49 και γεμίσει ασφαλάθους στο χωράφι του και έχει έρθει και καλλιεργεί στο 1950 ελιές, αλλά είναι στην αεροφωτογραφία ασφάλαθος το 45 και έχει σήμερα 70 ετών ελιές, κινδυνεύει να χάσει την επιδότησή του επειδή το 45 η αεροφωτογραφία έδινε ασφαλάθους. Καταλάβατε γιατί μιλάμε σήμερα? Αντιλαμβάνεστε τι συζητάμε όλοι μας. Κυρία Κασάπη, κάτι θέλετε να πείτε πάνω σε αυτό, μιας και το επικαλέστηκε η κυρία. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Ερωνημάκη και κύριε Χιλετζάκη. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι χάθηκαν επιδοτήσεις, χάθηκαν πολλά χρήματα τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να τα πάρουν οι αγρότες. Το έχω δει κατεπανάληπτο. 2 χρόνια το νιώσαμε στο πετσί μας και δεν ξέραμε γιατί δεν πληρώνονται οι αγρότες. Αλλά να σας πω το εξής. Δεν είναι ότι ήταν το δίκαιο γιατί κάτι ήταν εκχερσωμένο. Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Ή τουλάχιστον δεν ισχύει στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων. Μιλάμε επειδή δόθηκαν οι χάρτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κρίθηκαν ότι υπάρχει δασικότητα, έγινε μέσα στο διάστημα το οποίο έτρεχε η διαδικασία για να πάει στο δασαρχείο και τεχνιέντος και εκβιαστικά το κάνανε με αυτόν τον τρόπο, γιατί αν δεν πήγαινε, δεν πληρωνόσουνα.
Και πού έρχεται η παγίδα? Η παγίδα έρχεται στο εξής κομμάτι. Γιατί σε εμάς, η Χαλκιδική, επειδή υπήρχε και το θέμα της εξαγοράς, το οποίο κατέφυγε η ΤΕΒΗ και το ΓΕΟΤΕ, δυστυχώς οι αδελφοί μου κάποιοι, ενώ ζουν από αυτό, προσέφηκαν στο ΣΠΕ και έκριναν τον νόμο αντισυνταγματικό. Οι άνθρωποι που προσέφηκαν και κάναν την εξαγορά, όπως τους είπε, με νόμο το κράτος, είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα, ξόδεψαν χρήματα, δεν κέρδισαν απολύτως τίποτα, έχασαν τα δικαιώματά τους και εξακολουθούν να παίρνουν πενιχρά χρήματα, γιατί επί δύο χρόνια που δεν ενεργοποιήθηκαν τα δικαιώματα, χάνονται. Όσοι κάνουν δήλωση, όσοι δεν το γνωρίζουν αυτό και το καταλαβαίνουν. Και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Έτσι όπως τους έκανε το κράτος, τι τους είπε? Ελάτε, κάντε μια αίτηση για εξαγορά. Γράψτε πάνω στην αίτηση ότι ζητάτε να κάνετε εξαγορά του εκχερσωμένου αγρού. Δηλαδή ουσιαστικά τους έβαλε να πούνε ότι το εκχέρσωσαν ενώ ήταν δικό τους. Και τώρα τους λέει, συγγνώμη κύριοι, ο νόμος κρίθηκε αντισυνταγματικός. Δεν έχετε δικαίωμα αντίρρησης. Δεν έχετε δηλαδή, κυρία Κασάπη, αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί να δικαιούνταν 5.000 ευρώ για επιδότηση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν λαμβάνουν καθόλου ενίσχυση επειδή έχουν χάσει την περιουσία τους, αυτό μας λέτε? Φυσικά. Φυσικά. Γιατί και νομίζω ότι αυτό είναι... Και μάλιστα ότι αν, επειδή ο συνεταιρισμός ήταν πολλά χαρτιά... Θα τολμήσω να πω και θέλω να με διορθώσει ο κύριος Ιερονιμάκης και ο κύριος Χιλετζάκης, αυτή την δικλίδα με τις επιδοτήσεις, η πλειοψηφία των συναδέλφων σας, αγροτών, κτηνοτρόφων αλλά και πολιτών, ίσως να μην την γνωρίζει και να την ακούει απόψε. Κύριε Ιερονιμάκη, κύριε Χιλετζάκη. Λοιπόν, καταρχήν, βορβαδίζουμε από ύστερα με ερωτήσει την κυρία Κοζηράκη. Πρώτα απ' όλα, είναι μια καταρχήν, να σας πω κάτι. Πρέπει να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Δίνω υπόσχεση. Ξεκινάω με Πρίαμο Ιερονιμάκη και Μύρο Χιλετζάκη για να κρατήσουμε και σε μια αγωνία τους τηλεθεατές. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ σε ώρα αιχμής. Ομαδοποιούμε τα ερωτήματα, μεταφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Ώρα αιχμής στην Κρήτη, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα δούμε όλα τα ερωτήματα αυτή τη στιγμή. 2-8-10-38-000 στο τηλεφωνικό κέντρο της Κρήτη TV, δασκαλάκης@κρήτη.gr. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Ιερονιμάκη. Υπάρχει μια πραγματικά βροχή ερωτημάτων με αυτό που ακούσαμε όσον αφορά τις επιδοτήσεις. Θέλω το σχόλιο σας, θέλω τη δική σας τοποθέτηση. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Για όσους αυτούς οι οποίοι πάνε στο Συμβούλιο Επικρατείας και έχουν κάνει παρέμβαση, έχω να πω το εξής. Κάνουν τους δίθεν προστάτες του περιβάλλοντος και των δασών. Όμως δεν τους είδαμε, γιατί εδώ βλέπουμε τη σκοπιμότητα που υπάρχει, δεν τους είδαμε το ίδιο ευαίσθητους όταν, παράδειγμα, πηγαίναν και φυτρώνανε ανεμογεννήτριες σε χώρους, διάφορους χώρους, χωρίς οι εταιρείες αυτές να ρωτήσουν κανένα, ούτε περιφέρεια, ούτε δήμους, ούτε αν υπάρχουν ιδιοκτησίες, ούτε αν υπάρχει τίποτα. Πηγαίνανε, τις φυτρώνανε λοιπόν, χωρίς να ρωτούν κανένα. Την ευαισθησία αυτών που νοιάζονται για τα δάση, για το περιβάλλον, δεν τους είδα να το έχουν κάνει. Αντίθετα, βλέπω τους κατοίκους της Κρήτης, μην το πηγαίνουν μόνο στους αγροτοκτηνοτρόφους. Μα το λέμε από την αρχή, κύριε Ιερονιμάκη, αυτό, ότι δεν αφορά μόνο αγρότες και κτηνοτρόφους στο ζήτημα των δασικών χαρτών. Αφοράνε όλη την κοινωνία της Κρήτης. Διότι το περιβάλλον ανήκει σε όλους και οι ιδιοκτησίες έχουν πάρα πολύ. Και επίσης, αν κακοποιηθεί το περιβάλλον, γιατί εκεί είναι ο στόχος να κακοποιηθεί το περιβάλλον, και εκεί είναι και η αγωνία μας, γι' αυτό κάνουμε έως από τις εσάς. Έχω να πω όμως το εξής. Πρώτα απ' όλα, είναι πρώτη φορά που η κυρία Κοζηράκη, εμείς όλες τις φορές που είμαστε στη τηλεδιάσκεψη, μιλούσε ότι μην ασχολείστε τώρα, δεν είναι τώρα για ιδιοκτησία. Τώρα, πρώτη φορά που στην εκπομπή σας που το ανέφερε, εμείς το ξέραμε έτσι αλλιώς. Που ανέφερε το κομμάτι, συγγνώμη, για την ιδιοκτησία. Ότι όντως τίθεται θέμα ιδιοκτησίας. Αυτό είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης. Πάμε λοιπόν να δούμε το εξής ένα κομμάτι. Πάμε να δούμε λοιπόν το θέμα της επιδότησης ή της ιδιοκτησίας. Εφόσον πηδώνεται με χορτολιβαδικό ή δασικό, μέχρι να τελεσιδικήσει, ο νομικός ξέρει, ο κ. Κουδαμπασάκης, και πιστεύω όλοι μας γνωρίζουμε τι σημαίνει να τελεσιδικήσει, κυρία Κασάπη πολύ καλά το ανέφερε, τι έχουν πάθει προς τα πάνω, να τελεσιδικήσει η υπόθεση πρέπει να περάσουν 8, 10, 15 χρόνια, κανείς δεν μπορεί να παρέμβει εκεί πέρα να δημιουργήσει χρήση γης. Σε τίποτα, όχι μόνο στο κομμάτι των επιδοτήσεων, ούτε να χτίσει σπίτι, ούτε να κάνει μεταφορά, ούτε να πουλήσει, ούτε να κάνει τίποτα. Πάβει να έχει χρήση γης μέχρι να τελεσιδικήσει. Λοιπόν, πάμε στην ουσία λοιπόν.
Πρώτα απ' όλα, μιλάμε αυτή τη στιγμή για ότι εδώ πέρα υπάρχει μία. Μιλάει για τη συνταγματικό. Τι είναι συνταγματικό? Γνωρίζει κανείς από αυτούς νομικά, ειλικρινά, και μιλάνε για συνταγματικό? Αντισυνταγματικό είναι αυτό που γίνεται τώρα. Διότι, αν ανατρέξουμε να δούμε, ξαναεπαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή, θα το πω πιο καθαρά, να ακουστεί πραγματικά και να πάει μέσα σε όλους τους πολιτικούς, γιατί αυτή τη στιγμή το θέμα είναι πολιτικό, να πάρουμε θέση. Όταν μιλάμε για ιδιοκτησία στην Κρήτη, αυτή τη στιγμή, υπάρχει ή δεν υπάρχει ο νόμος της χρησικτησίας? Τα συμβόλαια πώς έγιναν? Πώς έγιναν τα συμβόλαια αυτά που υπάρχουν? Μέσα από τις διαθήκες, τις γονικές παροχές που προήρθαν από χρησικτησία. Πάει αυτό. Ανέφερε κάτι ο κ. Κουζαμπασάκης προηγουμένως σε μία περίοδο πραγματικά για την περιοχή τη δική μας, αλλά και όλη την Ελλάδα, και ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και μετά ο εμφύλιος, ότι διώχθηκαν οικογένειες. Εγώ θα πάω παραπέρα. Στην πορεία δεν είχαμε φτωχοποιήσεις ανθρώπων οι οποίοι επέλεξαν είτε γιατί έπρεπε να πάνε τα παιδιά τους στα γράμματα και παρέτησαν τις περιουσίες, εγκατέλειψαν και αστικοποιήθηκαν, είτε έφυγαν στο εξωτερικό, είτε πήγαν σε μια μεγάλη πόλη της περιοχής τους, είτε στην Αθήνα που συγκέντρωσε το 50% του πληθυσμού της χώρας μας, και μέσα σε 5 χρόνια ο γλωτάπητας αυτός γνωρίζουμε όλοι ότι φυτρώνει και μετά τελείωσε, έχασε ο άνθρωπος την ιδιοκτησία του. Είμαστε σοβαροί? Τι είναι λοιπόν αντισυνταγματικό? Ποιοι είναι αυτοί που επικαλούνται τους νόμους ότι τους γνωρίζουν? Είναι, γι' αυτό ανέφερα, συγγνώμη για την έκφραση που λέω πραγματικά, αλλά το τονίζω με όλη την έμφαση. Είναι αγράμματοι όλοι αυτοί που μιλούν ότι γνωρίζουν νομικά και μιλάνε. Κύριε Ιερονιμάκη, σε αυτό που λέτε, επειδή συνηγορούν τηλεθεατές, θα σας πω και ζητούν να το αναφέρω. Δεν είναι, λέει, και αντισυνταγματικό να καθίσταται αδύνατη λόγω κόστους η προσφυγή του ιδιώτη στην δικαιοσύνη? Είναι επίσης ένα θέμα που πρέπει να υπογραμμίζουμε. Ακούστε να δείτε. Η ιδιοκτησία δεν μπορεί να φανεί από έναν καταπατητή ο οποίος πήγε 1 χρόνο, 2 χρόνια χωρίς να έχει συμβολιογραφική πράξη, να έχει χρησικτησία νόμου. Το ξεκάθαρο. Δεν μιλάω για τέτοια πράγματα. Μιλάω για καταστάσεις που γενιά στη γενιά και στη συνέχεια κληρονομήθηκαν και έγιναν συμβολαιογραφικές πράξεις. Γι' αυτά μιλάω. Το δημόσιο, με λίγα λόγια, στην Κρήτη πρέπει να έχει τεκμήριο ιδιοκτησίας για να μπορεί να το επικαλεστεί. Τελεία και παύλα. Μάλιστα. Απλά πράγματα. Η Κρήτη ήταν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Όσοι δεν ξέρουν ιστορία, να πάμε να διαβάσουμε. Πρώτα απ' όλα, αν ανατρέξουμε 150 χρόνια πίσω και πάμε πίσω, θα δούμε Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα δούμε πίσω μετά Ενετοκρατία, θα πάμε παραπέρα, θα δούμε Βυζάντιο, Άραβες και όλα αυτά, Θεούδα και όλα αυτά. Δεν ήταν μια περιοχή η Κρήτη η οποία ήταν η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η χώρα η οποία κατακτούσε άλλες περιοχές. Η Κρήτη ήταν μια περιοχή η οποία ήταν κατακτηνόμενη πάντα. Άρα θεωρείτε ότι αυτό μπερδεύει και το ιδιοκτησιακό καθεστώς όσο ερχόμαστε στο σήμερα? Το ιδιοκτησιακό καθεστώς εξ αυτού του λόγου, όταν ενώθηκε η Κρήτη, ξαναπάω εκεί. Γιατί αυτοί που μας ένωσαν με τη μητέρα Ελλάδα, ορθώς έβαλαν τους όρους ως τρικόθυρο. Τρικόθυρο προς τη μητέρα Ελλάδα ήταν ξεκάθαρα. Τα λιμάνια, ποτάμια, ριάκια, γκρεμί, παράγια, να τα πω. Εγιαλή, δημόσια κτίρια. Κατανοητό, και γενικά, κύριε Ιερονιμάκη. Οτιδήποτε απολωτριώτησε από εκεί και μετά, οτιδήποτε άλλο πρέπει να έχει νομικό έγγραφο το δημόσιο για να το αποδείξει. Τελεία και παύλα. Πιέζω για να πούμε όσο δυνατόν περισσότερα. Κύριε Χιλετζάκη, δεσμεύτηκα και σε εσάς το λόγο. Ναι. Εγώ πριν κλείσουμε για διαφημίσεις, είπα ότι βορβαδίζουμε την κυρία Κοζηράκη, οι τρεις καλεσμένοι εμείς, από ύστερα με ερωτήσεις, ενώ είναι πολύ ευγενής κυρία, μας ακούει. Εγώ θα ήθελα να έχω απέναντί μου ένα αιρετό. Ένα αιρετό, και να είναι αιρετός από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, να είναι ο ίδιος ο υπουργός που έχει υπηρετήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Κρέκας, σαν αναπληρωτής υπουργός σε θέματα αγροτικής κοινωνίας, στο θέμα της ΚΑΠΑΣ το πούμε, που γνωρίζει και τα ψηλά γράμματα να μιλήσουμε στη γλώσσα μας. Επομένως, το θέμα είναι τεράστιο, και πρέπει να ξαναγίνει άλλη μια εκπομπή, κύριε Δασκαλάκη. Δεν καθορίζω εγώ τις εκπομπές σας, αλλά πρέπει να ξαναγίνει και να έχουμε απέναντί μας τον ίδιο τον υπουργό, να του θέσουμε τα ερωτήματα. Εγώ γιατί υπάρχουν δεσμεύομαι τεράστι... ότι θα προσπαθήσω σύντομα να επανέλθω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι πραγματικά μέσα σε αυτές τις 2 ώρες
δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα. Έτσι κι αλλιώς είναι θέμα επικαιρότητας που θα τρέχει. Μακάρι να κλείσει και να κλείσει όσο το δυνατόν πιο ανέμακτα. Εγώ θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα και ας μην μου τα απαντήσει η κυρία Κοζηράκη, εγώ πρέπει όμως να τα πω. Έχουμε τα μελετητικά γραφεία. Αυτά τα μελετητικά γραφεία πού παρουσιάσανε το έργο τους. Αυτή τη μελέτη που κάνανε, τα χαρτογραφικά υπόβαθρα που έχουν αναρτηθεί. Ποιος τα παρέλαβε? Τα παρέλαβε η αποκεντρωμένη διοίκηση? Τα παρέλαβε το Υπουργείο Περιβάλλοντος? Τα παρέλαβε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης? Κάποιος δεν πρέπει να παραλάβει μία δουλειά και ένα έργο ενός δημόσιου διαγωνισμού? Γιατί εμείς με μία ματιά που ρίξαμε, με την εμπειρία που έχουμε με τις αγροτικές επιδοτήσεις, έχουμε βρει σωρία λαθών. Και θα φέρω 2-3 παραδείγματα για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Έχουμε αποχαρακτηρισμένη έκταση, τελεσίδικη πράξη αποχαρακτηρισμού και στο δασικό χάρτη φαίνεται δασική. Ενώ το ίδιο το δασαρχείο έχει εκδώσει τελεσίδικη πράξη αποχαρακτηρισμού, τη βλέπουμε δασική. Δεύτερο παράδειγμα. Έχουμε αγορασμένα, εγώ είμαι αιρετός, είμαι δημόσιος λειτουργός, είμαι πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αρχανών. Έχει αγοράσει ο Δήμος Αρχανών εκτάσεις που είναι σήμερα δασικές, που έχει συμβόλαια από χρησικτησία δημοτών. Αυτά θα τα χάσει ο Δήμος? Ερωτήματα δηλαδή που είναι πάρα πολύ εύλογα. Δηλαδή το δημόσιο θα πάει με το δημόσιο? Ναι, ναι. Δηλαδή το δημόσιο αγόρασε έκταση από το Σιλετζάκι στο Μύρο, που ο Σιλετζάκι στο Μύρο το είχε από αποδοχή κληρονομιάς. Αυτό το συμβόλαιο έχει ισχύ? Αυτά τα ερωτήματα είναι πολύ δυνατά. Και έχουμε και σωρία λαθών στους χάρτες. Να δούμε δύο αεροφωτογραφίες που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας τις σχολιάσετε. Ναι, ναι. Για να το ναι. κατανοήσουν και οι τηλεθεατές. Ναι. Μπορούμε να δούμε τις δύο αεροφωτογραφίες. Βλέπουμε την πρώτη φωτογραφία. Τι ακριβώς βλέπουμε εδώ? Γιατί εδώ είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτά τα οποία συζητάμε απόψε το βράδυ, κύριε Χιλετζάκη. Εδώ βλέπουμε, από ό,τι βλέπω, είναι αμπελώνας. Βλέπουμε ένα αμπελώνα που πρέπει να είναι ένας ιδιοκτήτης και μόνος, γιατί φαίνεται η οριοθέτηση του αμπελώνα. Ο μισός αμπελώνας είναι δασικός, όχι χορτολιβαδικός, δασικός, και ο άλλος αμπελώνας δεν είναι. Δηλαδή ουσιαστικά αυτός, δηλαδή εκεί που είναι το πράσινο, το κράτος διεκδικεί αυτό το κομμάτι της περιουσίας. Αυτά είναι τα λάθη που φωνάζαμε από τις ιδιωτικές εταιρείες, τα μελετητικά γραφεία αυτά, ότι υπάρχουν χαρτογραφικά υπόβαθρα με πολλά λάθη. Αυτά τα είδαμε εμείς κατευθείαν. Έχουμε τεράστια εμπειρία σαν Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Δουλεύουμε τους χάρτες από το 1996. Αυτά είναι η καθημερινά. Άλλο ένα παράδειγμα, κύριε Δασκαλάκη. Να ζητήσω από το κοντρόλ να ξαναπάρουν την κυρία Κοζηράκη, γιατί με ενημερώνει ότι πρέπει να έπεσε η γραμμή της. Ναι, κύριε Χιλετζάκη. Εδώ βλέπουμε πάλι μία δασική τεράστια έκταση που υπάρχει στη μέση-μέση ένας ελαιώνας και ένας αμπελώνας, που τα 2/3 του αμπελώνα δεν είναι δασικά και το 1/3 του αμπελώνα που φαίνεται είναι δασικό. Και πάμε στις αγροτικές επιδοτήσεις. Τηλεπισκοπικός έλεγχος, ο ΠΚΠΕ. Είναι ένας νέος όρος που έχει μπει στη ζωή μας την τελευταία πενταετία, που πλήρωσε το ελληνικό κράτος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για να κάνουμε τηλεπισκοπικό έλεγχο, δηλαδή μέσα από μία εφαρμογή, mm-hmm. να βλέπουμε τι είναι το κάθε χωράφι. Αυτό το τηλεπισκοπικό έλεγχο, τα μελετητικά γραφεία, γιατί δεν το ζητήσανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον οργανισμό, για να μπορέσουν να το πάρουμε? Και πάμε στο ιδιοκτησιακό. Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδοτήσεις. Στη χώρα μας μόνο ο πρώτος πυλώνας 1-2 δις ευρώ κάθε χρόνο. Έχουμε όμως το δεύτερο πυλώνα. Στον πρώτο πυλώνα έχουμε την αναδιάθρωση αμπελιών. Θα πάω στα αμπέλια. 1479 ευρώ το στρέμα. Η πιο μεγάλη μοναδιαία αξία. Τίτλος ιδιοκτησίας Ε9. Όταν έχεις Ε9 μπορείς να ενταχθείς στο πρόγραμμα. 8 στις 10 αναδιαθρώσεις αμπελιών τις ελέγχει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συν τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας. Και ζητάνε τίτλο ιδιοκτησίας στο Ε9. Τελικά αυτό το έρμο το Ε9 έχει κάποια ισχύ σε αυτόν τον τόπο? Ή λέμε ότι έχουμε Ε9? Και πάμε στο τελευταίο, κύριε Δασκαλάκη, που θέλω να πω ότι η Κρήτη μας έχει βαφτεί πολλές φορές με αίμα.
Πάω στα λόγια του κυρίου Ιερονιμάκη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για γερμανικά ολοκαυτώματα της Βιάννου, των Ανοζίων, που καήκαν τα σπίτια των ανθρώπων, που εκεί μέσα μπορεί να υπήρχαν τα συμβόλαια ή τα υποθηκοφυλάκια καήκανε. Πού θα πάει τα βρει ο Ανοζιανός τα συμβόλαιά του από τον πατέρα του ή από τον προπάπου του, από του κάψανε το σπίτι οι Γερμανοί. Πού θα πάει τα βρει ο Βιαννίτης τα συμβόλαιά του, από του το κάψανε. Και δεν κάψανε μόνο το σπίτι του, κάψανε και τη συνότητα, το γραφείο, κάψανε και το υποθηκοφυλάκιο της περιοχής. Πού θα βρεθούν αυτά τα συμβόλαια? Υπάρχει ηλεκτρονικό αρχείο ή χειρόγραφο που το κράτος να τα κρατάει αυτά? Δεν υπάρχουν αυτά. Να μας απαντήσει ο κύριος Κοντζαμπασάκης. Κύριε Χιλετζάκη, και συγγνώμη που σας διακόπτω άκομψα, όπως το έκανε νωρίτερα για τον κύριο Ιερονιμάκη, αλλά ο χρόνος πιέζει. Πού θα βρεθούν αυτά τα έγγραφα? Δεν έγινε σαφές, κύριε Δασκαλάκη, σήμερα ότι μετά τη δήλωση που κάνει το δημόσιο στο κτηματολόγιο των υποτίθεται δασκών εκτάσεων και δασών και τα λοιπά ως δικών του, ένας πολίτης που πρέπει να πάει στο δικαστήριο θα πρέπει να αποδείξει ότι απέκτησε κυριότητα στο δάσος, σε εισαγωγικά ή στη δασική έκταση, μέχρι το 1915. Για ποια συμβόλαια μιλάμε? Πόσες λίγες εκατοντάδες τέτοια συμβόλαια ή χρησικτησίες μπορούν να αποδειχθούν μέχρι το 1915? Δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει ακυρωτικά η ίδια η δικαιοσύνη για συμβόλαια που αφορούν τη χρησικτησία μετά το 1915 για να βλέπουμε μαζικά να χάνονται περιουσίες? Κύριε Δασκαλάκη, ακούστε με προσεκτικά. Σε μια έκταση που θα χαρακτηριστεί τελεσίδικα ως δάσος ή δασική έκταση, αν δεν αποκτήσεις ότι είχες ήδη κυριότητα το 1915, τελειώνει το θέμα. Τη χάνεις την έκταση. Μάλιστα. Και συζητάμε ότι δεν υπάρχει ιδιοκτησιακό ζήτημα και ότι δεν πρέπει να αλλάξει ώστε να διευκολυνθούν οι άνθρωποι να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Θα αναστήσουμε τον Λάζαρο να τον φέρουμε μάρτυρα, να πούμε ότι ο Χιλετζάκης ή ο Ιερονιμάκης αγόρασε ο προπάπους 7 γενιές πριν από τον Αγά. Σε αυτή τη γελιότητα θα οδηγήσουμε τη δικαιοσύνη και τους ανθρώπους? Προς Θεού, ένα δεύτερον κρατούμενο. Χαίρομαι που πράγματι, κύριε Κοζηράκη, επανέλαβε αυτό που έχει πει στη θέση της. Βεβαίως και υπάρχει θέμα επιδοτήσεων, γιατί υπήρξε και στην Πάνω Ελλάδα. Τρίτον, τι ζητούν οι δασολόγοι και το ΓΕΟΤΕΕ στην αίτηση ακύρωση που συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας 19 Τρίτου? Αυτά τα εργαλεία που είχαμε, τα αυτονόητα δηλαδή εργαλεία, βάσει ΟΣΔΕ, βάσει αγρογή, βάσει ΟΠΕΚΕΠΕ, πράξεις της διοίκησης, κύριε Κοζηράκη. Το Συμβούλιο της Επικρατείας λέει με 1531 του 2002 ότι όταν η διοίκηση ίδια έχει κάνει πράξη και έχει αποχαρακτηρίσει, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει με το Σύνταγμα. Πάντως, κύριε Κοντζαμπασάκη, πάνω σε αυτό που λέτε, που πρέπει να γίνει και μια σχετική έρευνα για τον καθένα που θέλει να αποδείξει, υπάρχει εδώ πέρα συνάδελφός σας που μου στέλνει μήνυμα που λέει πώς θα κάνουμε, λέει, έρευνα σε συμβόλαια του 1900 όταν μπαίνουμε με ραντεβού στα υποθηκοφυλακία κάθε 2 εβδομάδες μόνο μία ώρα. Κύριε Δασκαλάκη, τα συμβόλαια του 1900, μ' ακούτε? Σας ακούω. Είναι ελάχιστο, εκατοσιωστό ποσοστό στο σύνολο των ανθρώπων, των χιλιάδων ανθρώπων που, προσέξτε με, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη που θα αποφασίσει πότε επί δεκάδων χιλιάδων αγωγών. Μάλιστα. Για ποια κρίματα θα υποστηριχθούν δικαστικοί αγώνες δεκαετιών? Για ποια Κρήτη θα μιλάμε όταν το 70% του νησιού, αυτό είπε η κυρία Κοζηράκη, διεκδικεί σήμερα το δημόσιο στη ιδιοκτησία του? Ποιος θα αντέξει αυτή την ταλαιπωρία? Κυρία Κοζηράκη, επειδή η εκπομπή κλείνει, θα ήθελα να κλείσω με εσάς. Και θα ήθελα να σας κάνω μια έκκληση και μέσω των τηλεθεατών που πραγματικά συμμετείχαν μαζικά με βροχή ερωτημάτων και τηλεφωνημάτων απόψε και εξακολουθούν να το κάνουν μέχρι αυτήν την ώρα. Αντιλαμβάνεστε, και το αντιλαμβάνεστε πάρα πολύ καλά, γιατί ασχολείστε με το θέμα όλο αυτό το διάστημα, ότι εδώ μιλάμε για ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που μέσα και από αυτήν την εκπομπή στοχεύει στο να μεταφέρει αυτή την αγωνία των Κρητικών, των πολιτών, όχι μόνο της Κρήτης αλλά ολόκληρης της χώρας, για ένα ζήτημα που διωγγώνει, αν θέλετε, ακόμα και την αγωνία του σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος όπως είναι αυτή της πανδημίας. Δηλαδή, δεν είναι λίγο να φοβόμαστε για την υγεία μας και την ίδια στιγμή να διακυβεύεται και το θέμα της δικής μας της περιουσίας? Άρα νομίζω ότι χρέος δικό σας, και αυτό το λέω πολύ καλοπροαίρετα, είναι αυτήν την αγωνία της Κρήτης να τη μεταφέρετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να υπάρξουν αποφάσεις που να είναι δίκαιες. Και ας ακούσουν στην Αθήνα αυτούς τους ανθρώπους ο κύριος Κοντζαμπασάκης, ένας γνώστης εξαιρετικός. Ο κύριος Χιλετζάκης και ο κύριος Ιερονιμάκης γνωρίζουν το θέμα. Ας ακούσουν αυτές τις κραυγές αγωνίας στην Αθήνα
και ας πάρουν μια απόφαση που θα είναι δίκαιη. Αυτό νομίζω πρέπει να μεταφέρεται στην Αθήνα. Κύριε Δασκαλάκη, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και το γνωρίζουμε και εμείς. Και χαίρομαι που ο κύριος Κοτσαμπασάκης, φωνάζοντας μεν, είπε για το άρθρο 48 του 46-85 και την ΙΑ και που προέβλεψε τις διοικητικές πράξεις, γιατί είχα την τιμή να συμμετέχω στην ομοπαρασκευαστική αυτή ομάδα. Και ειδικά στην ΙΑ ήμουνα ένας εκ των δύο που τη δημιούργησε και την έφτιαξε. Εγώ ήρθα εδώ να καταθέσω τι προσπαθήσαμε να κάνουμε και τι συνεχίζουμε να προσπαθούμε να κάνουμε, θεωρώντας ότι ξεκινάμε από αυτά που είναι εφικτά για να γίνουν. Ο νόμος είναι δεδομένος, μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί να αλλάξει την κατεύθυνση που θα κρίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και άλλα Υπουργεία και όσο σηκώνει το Σύνταγμα και η νομιμότητα. Ναι, αλλά εδώ ακούσαμε για πρώτη φορά από εσάς, κυρία Κοζηράκη, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, το γεγονός ότι το κράτος διεκδικεί ιδιοκτησίες ιδιωτών και την ίδια δεν ώρα. Αυτές, δεν είναι αυτό πρώτη φορά. Τουλάχιστον δημοσίως. Τουλάχιστον δημοσίως. Δεν προέκυψε καθόλου τώρα, ίσα-ίσα που πάλι με νόμο είναι υποχρεωμένο το κράτος όταν δεν έχει αναγνωριστεί το δάσος ή δασική έκταση ως ιδιωτική να ασκήσει αγωγές υπέρ του δημοσίου και για την κυριότητά του. Στο Ιόνιο, όπου οι διευθυντές δασών δεν είχαν ασκήσει αγωγές κατά του δημοσίου, κινήθηκαν πειθαρχικά εναντίον τους οι ελεγκτές δημόσιας διοίκησης. Δεν είναι όμως τραγικό, κυρία Κοζηράκη, και μεταφέρω ερωτήματα τηλεθεατών όσο μπορώ πιο ομαδοποιημένα. Δεν είναι τραγικό να υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από αυτές τις περιουσίες εδώ και δεκαετίες. Από τον προπάπου στον παππού, από τον παππού στον πατέρα και από τον πατέρα στα εγγόνια πω, και δασκαλά, στα παιδιά. Και ωραία, σήμερα να πρέπει να αποδείξουν το αυτονόητο ότι το χωράφι, το λιόφυτο που πηγαίνουν και μαζεύουν τις ελιές τους κάθε χρόνο μπορεί και να χαθεί. Δεν είναι τραγικό αυτό από μόνο του. Ακούστε με λίγο, η συζήτηση θα πρέπει να ξεκινήσει έτσι και να ξεκινήσει με στοιχεία. Γιατί τώρα πλέον έχουμε δεδομένα και στοιχεία. Αυτές λοιπόν οι εκτάσεις που λέμε, οι εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις, οι αγροί, είναι ένα ποσοστό 1,8% στην Κρήτη. Δάση κάποια στιγμή ιστορικά που εκχερσώθηκαν και γίνανε δίκαια άδικα αγροί. Μιλάμε ότι αυτό το ποσοστό είναι 0,4% στον νομό Ηρακλείου, 0,6% στον νομό Λασιθίου, 3,2% στον νομό Ρεθύμνου και 3,4% στον νομό Χανίων, δηλαδή κατά μέσο όρο 1,8%. Πολλά από αυτά στο χάρτη φαίνονται ότι έχουν λάβει και νόμιμη αλλαγή χρήσης. Εγώ λοιπόν θέλω να καταλήξω και να πω. Δηλαδή, μας λέτε ότι για αυτό το 1,8% θα επηρεαστεί και το υπόλοιπο θα έχει διορθωτικές παρεμβάσεις που θα μένουν ως έχουν τα δεδομένα της περιουσίας του κάθε πολίτη. Αυτοί λοιπόν που έγιναν αγροί, που ήταν δάση, δασικές εκτάσεις και δίκαια άδικα έγιναν αγροί, μιλάμε ότι είναι αυτό το ποσοστό. Ποια είναι η καρδιά του προβλήματος? Η καρδιά του προβλήματος είναι η αξίωση που υπάρχει για τη διεκδίκηση της κυριότητας στα δάση και στις δασικές εκτάσεις. Αυτή είναι η αξίωση. Ο νόμος, το σύνταγμα που ισχύει τώρα, λέει ότι κύριοι, στην Κρήτη, στα Ιόνια, στη Μάνη, στα νησιά, το δημόσιο και ο πολίτης πρέπει να αποδείξει ποιος έχει την κυριότητα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι εκ προημίου το δημόσιο και πρέπει να αποδειχτεί. Άρα, αυτό, κυρία Κοζηράκη, λοιπόν, εγώ. Δεν το δημιούργησε ο χάρτης, κύριε Δασκαλάκη. Αυτό δεν το έφερε ο χάρτης. Ναι, μισό λεπτό όμως, κυρία Κοζηράκη. Αν αύριο τεθεί θέμα να αποδείξουν το αυτονόητο οι πολίτες. Αυτό θέλω να πάρω ως απάντηση. Και πρέπει να πάνε δικαστικά. Πρέπει να κινηθούν νομικά. Αυτό το κόστος θα καλύπτεται, υποθέτω, από τον κάθε ιδιώτη. Σωστά, κύριε Κοζηράκη. Κύριε Δασκαλάκη. Τι εννοείται με τη λέξη αυτονόητο? Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται με τη λέξη αυτονόητο. Μισό λεπτό, κύριε Κοζηράκη. Όταν ένας πολίτης έχει μια περιουσία την οποία την έχει για 70, 80 και 100 χρόνια, πρέπει 100 χρόνια μετά να αποδείξει ότι του ανήκει? Θεωρητικά ο πολίτης αυτός μέχρι τώρα θα το έχει κάνει ήδη. Θεωρητικά θα έχει λάβει πράξη χαρακτηρισμού και θα το έχει διεκδικήσει. Μα μισό λεπτό τώρα, κύριε Κοζηράκη, γιατί τώρα με μπερδεύετε λίγο. Δηλαδή, εγώ που έχω ένα χωράφι το οποίο το έχω πάρει από τον προπάπου μου 60 χρόνια πριν, σήμερα που μπορεί να είναι μέσα σε ένα δασικό χάρτη, πρέπει να αποδείξω ότι δεν μου ανήκει ή ότι μου ανήκει. Αυτά λέτε προς τα πάνω. Ορίστε. Δασκαλάκι. Ορίστε, κύριε Κοτσαμπασάκη. Συνεχίζει να λέτε αυτά, κυρία Κοζηράκη. Κυρία Κοζηράκη. Μάκη, δεν τα λέω εγώ. Αυτά είναι στοιχεία του χάρτη τα νούμερα. Όχι, όχι, εγώ θέλω τώρα να κάνω μια παρέμβαση.
Κύριε Δασκαλά, κυρία Κοζηράκη, από το 1945 αγρή, από το 1945 αγρή, μέχρι και σήμερα είναι 3,5 εκατομμύρια στρέμματα στην ελληνική επικράτεια. Όπως θέλετε, μεταφράστε το. Κύριε Δασκαλάκη, ναι, κύριε Κοντζαμπασάκη. Δεν το αμφισβητώ. Τα πράγματα είναι απλά. Και η εκπομπή σας σήμερα είναι εξαιρετικά σημαντική. Γιατί περιμένουμε από ένα στέλεχος της διοίκησης με τους αιρετούς να κρύβονται, να βγουν αλήθειες. Η αλήθεια είναι απλή. Δηλώνω εγώ το χωράφι σας. Αιρετή, αναφέρεστε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, κύριε Κοντζαμπασάκη. Είπαμε, ναι. Δηλώνω εγώ το χωράφι σας, κύριε Δασκαλάκη, του παππού σας το χωράφι ως δικό μου και τρέχετε και δεν φτάνετε. Είναι απλά τα πράγματα. Και έρωτα που βγαίνει απόψε αυτό επιτέλους. Ναι, κυρία Κοζηράκη. Να αναφέρω 3,5 εκατομμύρια στρέμματα από το 45 και μέχρι τώρα. Νομίζω να σας πω ότι οι πολίτες ουσιαστικά με όλες τις φωνές, γιατί κραυγάζουμε όλοι, δεν νομίζω θα βγάλουν καμία άκρη. Θέλω επίσης να πω ότι νομίζω ότι κάποιοι. Δεν σας προσβάλλω, δεν προσέβαλα κανέναν όση ώρα μιλάω. Σας λέω τα δεδομένα, εφαρμόζω τον νόμο. Όταν ο νόμος αλλάζει, αλλάζουν και οι πράξεις μας έτσι κι αλλιώς. Σας μιλάω για νομιμότητα και συνταγματικότητα. Αντιλαμβάνομαι και ενστερνίζουμε πολλά πράγματα, αλλά όχι όλα. Είναι αυτό πρεσβεύω και αυτό σας λέω. Εμείς, κυρία Κοζηράκη, κύριε Δασκαλάκη, συγγνώμη τώρα. Κύριε Ρονιμάκη, πάρτε το λόγο. Ποιος είναι αυτός ο Κοζηράκη? Μισό λεπτό, κύριε Κοντζαμπασάκη. Ορίζει δάσος 30 πόντους χορτάρι. Πείτε μου, ποιος είναι ο νόμος αυτός? Να μου απαντήσει, κύριε Κοζηράκη, έχει σημασία, κακό ρόλο έχει. Πραγματικά ήθελα και εγώ από το που είχε ο κύριος Σιλετζάκης να έχω ένα ο οποίος είναι εκλεγμένος και όχι διορισμένος να μας δώσει απαντήσεις, πολιτικό πρόσωπο. Λοιπόν, πραγματικά, ποιος είναι, χάσαμε. Πάντως θέλω να σας πω ότι κάναμε μία προσπάθεια, μισό λεπτό, κάναμε μία προσπάθεια να μιλήσουμε και να έχουμε σήμερα τον κύριο Αμυρά. Η απάντηση από το Υπουργείο ήταν ότι επειδή λέει ετοιμάζεται μία ρύθμιση που θα αλλάξει τα δεδομένα, δεν είναι ακόμα σε θέση να την ανακοινώσει και ότι έχει βγει αρκετές φορές σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της Κρήτης. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει μία ενημέρωση από τον ίδιο. Για να είμαστε σωστοί κι εμείς, για να φανεί ότι προσπαθήσαμε και πραγματικά προσπαθήσαμε να έχουμε μαζί μας απόψε έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Όταν μιλάμε για συνταγματικότητα, κυρία Κοζηράκη. Η πρότασή μας είναι να δημιουργηθεί στην νομοπαρασκευαστική μία διακομματική επιτροπή από όλα τα κόμματα. Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, δεν είναι κομματικό. Διακομματική επιτροπή και να βγάλουν ένα νόμο να τελειώνουμε. Διακομματική επιτροπή στην νομοπαρασκευαστική. Μάλιστα. Πρέπει να κλείσουν την εκπομπή, κύριε. Όποιος. Διότι θα δημιουργήσουν θέματα. Κύριε Ρονιμάκη, ναι, κύριε Χιλετζάκη, για να κλείσουμε. Όταν μιλάμε για συνταγματικότητα, ξεκινάμε. 9-9-8 του 79. Τον εχάνουμε. 1998, ο 2664 τον 98, πάει επί πατρίδος. Ο 3889 του 10, έφυγε κι αυτός. Ο 4389 του 16, πάει κι αυτό. Έρχεται το Μάιο του 19, η Υπουργική Απόφαση 1. Και τώρα ερχόμαστε απόψε να μάθουμε ότι δεσμεύτηκε ο Υπουργός να βγάλει την Υπουργική Απόφαση 2 το 2021. Ακριβώς. Στις 31 του Μάρτη. Αυτή είναι η συνταγματικότητα της Ελλάδας, αυτή είναι η γραφειοκρατία, αυτός είναι ο εγκλωβισμός των Ελλήνων από νόμους, από τα επιτελικά γραφεία της Αθήνας, όποια κυβέρνηση και να κυβερνά. Και είμαστε ευάλωτοι μέσα στα χωριά μας, εμείς που αποφασίσαμε να κάτσουμε στο χωριό μας και όχι να έχουμε μια πολυτελέστατη ζωή στις μεγαλοπόλεις. Ευχαριστώ. Κύριε Κοντζαμπασάκη. Μια λέξη. Όσοι επιμείνουν σε αυτό το παράλογο, το καυτικό παράλογο, κύριε Δασκαλάκη, το αδιανόητο, ένα νησί να είναι 70% δασικό, απλώς θα τεθούν επί των ασπαλάθων που ήρθαν σήμερα να μας πουλήσουν ως φούμαρα. Έχω την εκτίμηση ότι όσοι έχουν δεύτερες σκέψεις σε αυτή την υπόθεση δεν θα μπορούν να διαχειριστούν το πρόβλημα, κύριε Δασκαλάκη, γιατί ο κόσμος και αντιλαμβάνεται, έχει και μνήμη και κρίση και δεν την κάνει σεβασμού μέχρι σήμερα από την ελληνική πολιτεία. Να σεβαστεί η πολιτεία αυτή τη δύσκολη περίοδο τους πολίτες, να αποσύρει και να αναστείλει συνολικά τη διαδικασία, να πάμε σε μια νοθετική ρύθμιση στο ιδιοκτησιακό που είναι καθαρό για όλους μας απόψε,
να εξορθολογήσω με τα ζητήματα του χαρακτηρισμού και να πάμε σε 5-6-8 μήνες με ηρεμία και ψυχραιμία σε μια τακτοποίηση ενός ζητήματος που ξεκίνησε 100 χρόνια πριν και που θα μας πάει 100 χρόνια μετά. Ή θα μας πάει στο μέλλον ή θα μας γυρίσει στο παρελθόν στο αγροτικό ζήτημα του Κιλελέρ και σε μια κοινωνική αναστάτωση άνευ προηγουμένου. Αυτοί που έχουν τις ευθύνες να τις πάρουν και να μας καλάει. Και ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας που νομίζω είναι σημαντική για όλους μας σήμερα. Να είστε καλά, κύριε Κοντζαπασάκη. Κυρία Κοζηράκη, ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε. Το σχόλιο μου είναι ότι σε όλους τους παρευρισκόμενους όσον αφορά το Σύνταγμα και τους νόμους, δυστυχώς τους παρακολουθώ 30 χρόνια, 25 που είμαι στη δημόσια διοίκηση. Τους παρακολουθώ στενά. Θεωρώ ότι έχουν πολύ δρόμο για βελτίωση ουσιαστικά. Προσωπικά πιστεύω ότι το Σύνταγμα, κύριε Χλιτζάκη, είναι το άρθρο 24. Το άρθρο 24, το οποίο είχε επιχειρηθεί το 2000 να τροποποιηθεί. Υπήρχαν επίσης πολύ μεγάλες αντιδράσεις, ακόμα και από κλάδους οι οποίοι ζουν μέσα από αυτές τις αντιπαλότητες και τις αντιξότητες, τις οποίες έφερε στο φως ο δασικός χάρτης, τις ανέδειξε ουσιαστικά όλα τα προβλήματα που διαχρονικά πραγματικά υπήρχαν. Εγώ, σαν αποκεντρωμένη διοίκηση, σαν εκπρόσωπος της αποκεντρωμένης και των δασικών υπηρεσιών, είμαι εδώ και η δουλειά μου είναι σε αυτό το νομικό πλαίσιο να προτείνω το καλύτερο δυνατό που μπορώ προς βελτίωση για ανάρτηση σωστών και δίκαιων δασικών χαρτών. Να μην βλαπτούν ούτε σύνομοι πολίτες, αλλά να μην καταστραφεί και το φυσικό περιβάλλον. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και την κυρία Κοζηράκη και τους εκλεκτούς κυρίους που ήταν μαζί μας. Καταρχήν θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί είχαμε πει ότι απόψε στη διάρκεια της εκπομπής θα συνομιλούσαμε και με αρκετούς δημάρχους από την Κρήτη. Όπως καταλαβαίνετε με την βροχή των μηνυμάτων δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Αυτό που θα υποσχεθώ είναι ότι πολύ γρήγορα στο προσεχές διάστημα θα επανέλθουμε γιατί θα παρακολουθούμε στενά το θέμα των δασικών χαρτών. Είναι ένα θέμα που καίει. Και νομίζω ότι πρέπει η πολιτεία να το αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και κυρίως με δικαιοσύνη. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Δευτέρα για ένα ακόμα θέμα εδώ σε ώρα αιχμής. Κυρίες και κύριοι, καλή δύναμη, καλό σας ξημέρωμα.